Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκδήλωση του ΔΙΚΚΟ προς τιμήν του ποιητή Δημήτρη Τσαλουμά. Ελπίζουμε ότι θα κάνουμε μια προσπάθεια να σας παρουσιάσουμε, να σας διαγραφήσουμε τον ποιητή και θα απαγγείλουμε και ορισμένα ποίηματα αυτού. Στο τέλος βέβαια της εκδηλώσεως θα προβληθεί και ένα 10-12 λεπτό απόσπασμα από την τιμή η οποία έγινε στον ποιητή από την Δίλε το 2015, ένα χρόνο πριν την εκδημία του. Μου λέει ο φίλος ο Θεοδόσης εδώ, τιμητική προσφορά του ενεργού μέλους και προέδρου κυρίου Μόσχου, επιτίμου προέδρου, είναι το κρασί το οποίο βρίσκεται στα δύο φλασκιά αυτά. Μπορείτε, όποιος θέλει, να σερβίρετε από τώρα για να έχουμε έτσι μια πιο ωραία διάθεση να ακούσουμε τα ποίηματα τα οποία έχουμε να απαγγείλουμε. Θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον πρόεδρο του ΔΙΚ, τέος βουλευτή Αριστοτέλη και κύριο Αριστοτέλη Παυλίδη, για ένα χαιρετισμό. Σύντομο χαιρετισμό. Είχα το σύντομο. Το Διεθνές Ιπποκράτη Ιδρυμακό θεωρεί ότι είναι εξαιρετική τιμή το ότι επελέγει ο άβλος χώρος του για να παρουσιαστεί αυτή η πρωτοβουλία συμπατριωτών και φίλων της αποδόσεως κάποιας τιμής του δεκανησίου ποιητού από την Λέρο. Ίσως όχι ιδιαιτέρως γνωστού στο ευρύ κοινό, αλλά για όσους έχουν ορισμένα από τα ποιήματά του διαβάσει, φαίνεται ότι ένας εξαιρετικός συναισθηματικός άνθρωπος. Καθαρόαιμο νησιωτάκι, καθαρόαιμο, από ό,τι έμαθα πάλι από λεριούς, με προεκτάσεις της οικογένειας του στην Αίγυπτο, εκεί που ανεπτύχθη ο Αιγυπτιώτης Ελληνισμός, διακεκριμένα μέλη του οποίου υπήρξαν Λέρι. Διακεκριμένα τόσο για την οικονομική τους δραστηριότητα, αλλά όσο και για την πνευματική τους προσφορά. Ένας λοιπόν εξ αυτών, με τέτοιες ρίζες, ο ποιητής τον οποίον εσείς τιμάτε σήμερα, και τον οποίον θα έχουμε και εμείς την χαρά να τον παρακολουθήσουμε νοερά με την αναφορά στο έργο του. Το Διεθνές Ιπποκράτιο Ιδρύμα, μεταξύ των δραστηριοτήτων του, το καθαρός περί την Ιπποκρατική φιλοσοφία, εδώ και λίγα χρόνια αποφάσισε να ανοίξει κάπως τις πόρτες των δραστηριοτήτων του. Γι' αυτό διάφορα τον χρόνο παλαιότερα, σε αυτό το χώρο οργανώνεται μια μουσική βραδιά, η οποία ξεκίνησε σεβασμιότητα με τον Ξαρχάκο. 2,5 ώρες αυτός ο μικρός όμως αδιαβολεμένος, συγχωρήστε μου την έκφραση, καλλιτέχνης, με το κορμί του ολόκληρο, όχι τα χέρια μου, διεύθυνε τη μουσική εκδήλωση. Ακολούθησε την επόμενη χρονιά η μουσική επίσης εκδήλωση της ορχήστρας Θεοδωράκη, πλουσιωτάτη με το ρεπερτόριο Θεοδωράκη, αλλά και άλλο. Και μέχρι προτριετίας μου φαίνεται, μετά λόγω των καταστάσεων ασθένησαν οι τέτοιες δραστηριότητες, ήρθε εδώ ο Τσέρτος.
ο οποίος τραγούδισε μικρασιάτικα τραγούδια, μόνο μικρασιάτικα. Και θεωρώ εκείνη την εκδήλωση σαν προπομπό αυτής που υγεία να έχουμε και να έχει περάσει, γιατρέ μου, και η περιπέτεια που ζούμε τώρα, θα την οργανώσουμε, Φίλιππ, όπως είπαμε, του χρόνου, 2022, 100 χρόνια μετά την καταστροφή του Προαναγγέλου. Εύχομαι να είμαι θεωρή σε θέση να συνεχίσουμε τις όποιες δραστηριότητες έχουμε αναπτύξει, κυρίως στα πλαίσια του Κρατήριου Ιδρύματος, το οποίο έχει εκλογές για ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου 28 του μηνός Αυγούστου. Να έχουμε υγεία στο και του χρόνου εδώ, να θυμηθούμε μια μελαγχολική στιγμή της ιστορίας μας, αλλά πάντως από εκείνες που δεν πρέπει να ξεχνιούνται. Όπως δεν ξεχνούμε και τους δωδεκανήσιους καλλιτέχνες, ποιητές, σαν το συμπατριώτη μας Λέριο Παλουμά. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Στη συνέχεια θα θέλαμε να παρακαλέσουμε την αντιδήμαρχο, κυρία Σέβη Βλάχου, επί του πολιτισμού, εκ μέρους του Δημάρχου ΚΟ, για ένα χαιρετισμό. Σεβασμιότατε, σεβαστές αρχές, εκλεκτοί προς και εκλεγμένοι, σας μεταφέρω τις ευχές και τα συγχαρητήρια του Δημάρχου μας Θεοδόση Νικηταρά για αυτή τη ξεχωριστή πράγματι εκδήλωση. Είναι ενταγμένη στα Θερινά Ιπποκράτεια 2021 και πραγματικά χαιρόμαστε κάθε φορά που βρισκόμαστε σε αυτό τον ιερό ιστορικό χώρο, όπου όχι μόνο διαδραματίζονται σημαντικά γεγονότα όσον αφορά την ιατρική, την ηθική, την δεοντολογία, αλλά και στις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Είναι λοιπόν χαρά μας και καθήκον μας κάθε φορά που έχουμε προτάσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Ιπποκρατίου Ιδρύματος ΚΟ, το οποίο κάθε φορά ανοίγει και μεγαλώνει την αγκαλιά του και μεγαλώνει αυτή την οικογένεια που αγαπούν το ΔΙΚ, να υιοθετούμε αυτές τις προτάσεις και στα χειμερινά και στα καλοκαιρινά Ιπποκράτεια και πραγματικά να απολαμβάνουμε ποιοτικές στιγμές. Νομίζω ότι σε όλους τους συντελεστές αξίζει το θερμό χειροκρότημα και τα συγχαρητήρια. Οπότε ας μην χρονοτριβούμε άλλο και ας τους απολαύσουμε. Καλή θέση σε όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ και να τηρούμε όλοι μαζί τα υγειονομικά πρωτόκολλα, έτσι ώστε να μην μας λείπει ο πολιτισμός. Τον έχουμε ανάγκη. Ο πολιτισμός, οι τέχνες, οι μουσες απαλύνουν τον πόνο. Δεν δίνουν λύσεις, αλλά μας βοηθάνε να έχουμε μια καλύτερη διάθεση, ώστε να παλεύουμε, να βρίσκουμε εμείς τις λύσεις. Στα γραφεία μας, στις δουλειές μας, στο μόχθο της καθημερινότητας. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που είστε εδώ. Καλό καλοκαίρι με δύναμη και υγεία. Στη συνέχεια θα παρακαλέσουμε τον σεβασμιότατο Αγκύρας για ένα σύντομο χαιρετισμό. Κάθε φορά που βρίσκομαι ανάμεσά σας μου δίδετε και τον λόγο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μου κάνετε αυτή την τιμή να επικοινωνώ μαζί σας απόψε σε αυτόν τον ιερό χώρο, όπως και οι προλήσαντες είπαν, στο κέντρο μας. Ευχαριστώ τον βουλευτή μας, τον υπουργό μας, ο οποίος είναι πιστός στις συνελεύσεις μας, στις συγκεντρώσεις μας, αγωνιστής, πάντοτε αγωνιστής σε όλα τα επίπεδα. Και μια παρένθεση, το γνωρίζω από πολλά χρόνια, όταν ακόμα ήταν υπουργός στην Αθήνα και εγώ ήμουνα μάλλον στην Γαλλία. Εμείς όταν βρισκόμαστε στο εξωτερικό,
γυρίζομαι σε όλους για να ζητάνε κάτι να μας βοηθήσουν. Αλλά εγώ από λεπτότητα και ευγένεια δεν τον πλησίασα και δεν του ζήτησα ποτέ. Παρόλο που ήταν πατριώτης και θα μπορούσε κάτι να προσφέρει. Γιατί οι δεσμοί μας, κύριε Υπουργέ, είναι πολύ λεπτές, πολύ λεπτοί και ο δεσμός μας είναι ακατάλυτος μέσα στους χρόνους. Και αυτό είναι το κυριότερο που μας συνδέει εμάς εδώ τους κόους. Να λοιπόν που σας λέω κάτι το οποίο κρατώ μέσα στην καρδιά μου τόσα και τόσα πολλά χρόνια στο παρελθόν. Κλείνω την παρένθεση. Συγχαίρω τους διοργανωτάς απόψε σε αυτή τη συγκεντρώσεως. Ένα θέμα το οποίο μας συγκινεί όλους. Ποιήσεις. Καλά, και ποιος δεν είναι ποιητής. Νομίζετε ότι εμείς όλοι δεν είμαστε ποιητές. Δεν γράφουμε, αλλά ζούμε την ποιήση. Όλη μας η εκδήλωση στην ζωή μας είναι ποιήσεις. Τα όνειρά μας είναι ποιήσεις. Όλες οι εκδηλώσεις μας είναι ποιητικές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ σε εσάς όλους βλέπω πρόσωπα ποιητικά. Και ξέρω ότι από τα νεανικά μας χρόνια εμείς σαν παιδιά ακόμα του πολέμου ποιήση κάναμε στη ζωή μας. Και αν δεν μπορούσαμε τότε να εκφράσουμε αυτή την ποιήση, την τραγουδούσαμε στα τραγούδια. Που όλη η υπόστασή μας είναι βαλμένη μέσα στο τραγούδι, μέσα στην ποιήση, μέσα στη μουσική. Να λοιπόν που συγχαίρω όλους σας απόψε, όλους τους παράγοντας που μας δώσατε αυτή την ευκαιρία να τιμήσουμε ένα πρόσωπο και να πούμε ένας μεγάλος ωραίος ποιητής. Εγώ ερχόμουν εδώ και λέω ποιος είναι αυτός ο ποιητής. Και έμαθα ερχόμενος ότι δεν ζει πια. Και αναπαύτηκα, ανέπνευσα μάλλον. Γιατί όταν πεθάνει κανείς το έργο του γίνεται πιο ζωηρό και πιο ωραίο. Να λοιπόν, γιατί απόψε σας συγχαίρω όλους, σας ευχαριστώ που μου δώσατε και πάλι την ευκαιρία να σας χαιρετήσω εδώ εις αυτόν τον στενό τον κύκλο. Να χαιρετήσω ιδιαίτερα τον κύριο Πρίτανή μας, τον κύριο Αλαχιώτη, με τον οποίο ανταλλάξαμε 2-3 κουβέντες προηγουμένως, καλύπτοντας το πλαίσιο όλης της προβληματολογίας της σύγχρονης εποχής, με την εμφύεσή μας, εάν είμαστε πιο θερμοί, πιο κρύοι, εάν πρέπει να βγάλουμε τα ράσα, εάν πρέπει να βγάλουμε τα καλυμμάθια και όλα αυτά τα προβλήματα που συζητούμε στη ζωή μας, αλλά δεν μπορούμε να απαλλαγούμε από αυτά. Όχι γιατί μας βαρύνουν, άλλα πράγματα μας βαρύνουν πολλά. Εμείς κρατάμε ευτυχώς σε αυτό το νησί τις παραδόσεις μας. Και αυτές οι παραδόσεις να συνεχιστούν με αυτά τα πρόσωπα τα οποία υπάρχουν και προπάντων με τον Θεοδόση μας, ο οποίος παρακολουθεί, ζωντανεύει και μας προσφέρει ό,τι το καλύτερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να καλώ τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Πασχάλη Αλαχιώτη, για να χαιρετήσω. Ναι, σταμάτη. Μια καλησπέρα θέλω να σας πω και να συγχαρώ τους διοργανωτές από το Θεοδόση που είναι η καρδιά των πρωτοβουλειών, ολόκληρο το πάνελ και να εκφράσω μια μεγάλη ελπίδα ότι ο πολιτισμός στην ΚΟ επιμένει να υπάρχει. Συγχαρητήρια. Κυρίε και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ για την προσέλευσή σας και αρχίζει η ποιητική βραδιά. Ο Δημήτρης Τσαλουμάς, γιος του Χρήστου Τσαλουμά και της Σταματίας Χιώτου του Δημητρίου, γεννήθηκε στη Λέρο στις 18 Οκτωβρίου 1921. Φοίτησε στα ελληνικά σχολεία της Λέρου, μέχρι ότου τα έκλεισαν οι Ιταλοί. Στη συνέχεια φοίτησε στο Ιταλικό Γυμνάσιο Λέρου και αποφοίτησε από το Κλασικό Λύκειο Ρόδου τα έτη 1940-41. Επιστρέφει στη Λέρο τον επόμενο χρόνο, το 1942. 10 χρόνια αργότερα, με κάποια ενθάρρυνση εκ μέρους των χωροφυλάκων της απελευθέρωσης, κατέφυγε στο εξωτερικό.
Έζησε στην Αυστραλία από το έτος 1952, όπου σπούδασε φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης και δίδαξε στα σχολεία της Πολιτείας της Βικτόρια από το έτος 1958 έως το έτος 1982. Ξένες γλώσσες και αγγλική λογοτεχνία. Ο Δημήτρης Τσαλουμάς άρχισε να γράφει ποίηση σε ηλικία 18 ετών. Ως το 1983, στην Ελλάδα τον ήξεραν ελάχιστοι άνθρωποι, κυρίως με την έκδοση 6 βιβλίων του στα ελληνικά. Ανάσταση 1967 και τρίπτυχο για μια Δευτέρα παρουσία. Το σπίτι με τους ευκαλύπτους, παρατηρήσεις υποχονδριακού, ο άρρωστος Μπαρμπέρης και άλλα πρόσωπα, ο γιος του Κυρσακή, δραματική σάτυρα, το βιβλίο των επιγραμμάτων, το βιβλίο των επιγραμμάτων 2. Η πρώτη του ποιητική συλλογή στα αγγλικά, το Αστεροσκοπείο, το 1983, μεταφρασμένο από το Φιλίπ Γκράντι, βραβεύτηκε με το πρώτο βραβείο Αυστραλιανής Λογοτεχνίας της Εθνικής Επιτροπής του Βιβλίου. Το βιβλίο των επιγραμμάτων που πρωτοεκδόθηκε στην Ελλάδα μεταφράστηκε αργότερα στα αγγλικά από τον ίδιο τον ποιητή σε συνεργασία με τον Γκράντι και εκδόθηκε το 1985. Τα ποιητικά βιβλία που ακολούθησαν ήταν «Το γεράκι στη γούρνα» το 1988, «Το πορτρέτο ενός σκυλιού» και «Η Μαούνα». Επίσης, ο Δημήτρης Τσαλουμάς έχει μεταφράσει στα ελληνικά μια επιλογή αυστραλιανής ποίησης για τη συλλογή σύγχρονης αυστραλιανής ποίησης το 1985 και έχει εκδώσει ποίηματα του Μόντε Γιούγκερσεν. Το Νοέμβριο του 1995 τιμήθηκε με το Wesley M. Wright βραβείο για την ποίηση και με την ιδιαίτερα σημαντική διάκριση Patrick White Award. Δίδαξε με την ιδιότητα του Wright in Residence, δηλαδή συγγραφέα στην κατοικία, σε διάφορα πανεπιστήμια της Αυστραλίας και το 1989 στην Οξφόρδη. Ο Δημήτρης Τσαλουμάς συνδυάζει τις ελληνικές παραδοσιακές φόρμες και τεχνικές με αυστραλιανά ιδιώματα και έτσι το ύφος του αποκτά ένα ευρύ φάσμα με πυκνές μεταφορές και με σιγουριά στην τεχνική. Οι στίχοι του πραγματεύονται τα σημαντικά θέματα του χρόνου και της μετοίκησης με πνευματικότητα και ιδιαιτερότητα. Έχει χρησιμοποιήσει την εμπειρία της μετανάστευσης για να αντιμετωπίσει τα αιώνια ερωτήματα που δεν γνωρίζουν σύνορα. Στη συνέχεια, έχουμε απαγγελία ποιημάτων. Θα απαγγείλει η κυρία Κατερίνα Γαριφάλου το ποίημα «Εωθηνό». Ήρθανε δύο σφιχτόπουρες κουκουναριές νωρίς στο παραθυρί και ακόμα σου ρώνουν το ξοδεμένο μικρό αεράκι. Καλώς τις κυράδες μου. Ξέρω πως είστε περαστικές, μα σας χρωστώ μεγάλη χαρή. Για το κορίτσι τουλάχιστον που κοιμάται πλάι μου τόσο αθώο. Άλλο δεν ξέρω πως αλλιώς να το ευχαριστήσω. Αλλά όλοι έχουν λόγια πολλά. Πολύ. Η κυρία Κατερίνα Κόνστα θα απαγγείλει το έργο του ποιητή με τίτλο «Επιδοκιμασία». Γράφεις πως σκέφτεσαι να στείλεις το γιο σου στην ξενιτιά. Λοιπόν, να τον στείλεις. Φτάνει να τον εμάθανε σωστά τα γράμματα στα σχολιά. Στην καρδιά της Αυστραλίας δεν σκάψανε τα σαράκια λαβύρινθους να βρούνε φωλιές στα τραγούδια της Ειρήνας. Παραδεσπόζουν τέτοιες ερημιές που δεν σε φτάνει ένα τουλούμι νερό να τις περάσεις. Μηδέν καμήλες, μηδέν μυστήρια. Μονάχος εσύ που σκάζουν τη γη υπηρετή και φρουμάζουν ανάσκελα τα σκέλεθρα καθώς γελά στον καθρέφτη της λάβρας το κοράκι και δεν βλέπεις της πατρίδας στα στραβά και πάνε οι κόποι της μοναξιάς σου χαμένοι. Ο Θεοδόσης Διακογιάννης στη συνέχεια θα διαβάσει από την ποιητική συλλογή του ποιητή ένα απόσπασμα. Το 2015 από «Ο γιος του Κυραντώνη» μέχρι την άλλη φορά. Ο γιος του Κυραντώνη φοράει μαύρο πανταλόνι, κύριε Ξοχότατε. Εμένα ο μπαμπάς μου, σωστό, εσύ είσαι γιος του Εράσμου. Το βλέπω από τα λόγια σου, από τον τρόπο τον σοφό που μελετάς τα πόδια σου. Το λάθος μου είναι ασυγχώρητο. Ακόμα χτες τους έλεγα πως τα προχώρητο βρέθηκε άνθρωπος στη Ρώμη με σίγουρη και τέλεια γνώμη να ρυθμιστεί το γλωσσικό. Θα δούμε τώρα τα τσογλάνια που λένε πως τ' άγιο μας συντακτικό απόκαμε παρθένο στα επουράνια. Και ο άφθαρτος, στο λέω εγώ και πίστεψέ με,
ο σάδαρτος δεν θα απομείνει πισινός. Εμπρός, μάλιστα κύριε Αυτοκράτορα, βεβαίως. Και πλάκα υπάρχει και κονδύλι. Αν και όπως ξέρετε η γραφή δεν... Μάλιστα, με συγχωρείτε, βεβαίως λέγεται. Φρέσκο ψωμί στα νάκτορα, ρούμι στους λεγιονάριους και χαβιάρι. Σωστότατο, θρίαμβος είναι αυτός. Ο κόσμος να είναι γελαστός και χάρη στον κύριο Καρχαρίδη και αμνηστία σε αυτούς που πιάσαμε στα στεία. Και ύστερα από τις γιορτές, ακούω κύριε Αυτοκράτορα, ύστερα από τις γιορτές, σαν πάψουν οι καμπάνες, ξύλο να φάνε οι βουλευτές και βούρδουλα οι πουτάνες. Σωστό, μεγαλειότατε, το ήθος του λαού θέλει υποστήριξη, καθώς το λέει και η προκήρυξη. Βεβαίως και συμφωνώ, αλίμονο, να είχαμε του νουν αντίχρονο. Καλά τώρα, τι λέτε. Α, αυτός, γαϊδούρι, δεν μας κάνει. Λένε πως κάποτε δαγκάνει. Θα σας κρατώ ενήμερο. Λάθος, είπατε λάθος. Πώς αυτό. Η γκόμενα του είπα του έχει βάθος. Μας έφερε την πίπα του και οι χημικοί λένε πως τέτοιο κάρβουνο μόνο χαρμάνει από την Αμερική. Α, προς Θεού, καλά σοφότατε. Άλλη φορά. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για τον Δημήτρη Τσαλουμά, ο οποίος γεννήθηκε το 1921 και πέθανε το 2016. Καταξιωμένος στην Αυστραλία, πλην άγνωστος στην Ελλάδα. Φέτος συμπληρώνονται και 100 χρόνια από τη γέννησή του. Γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του 1921, αλλά και 5,5 χρόνια από το θάνατό του, του πολυευραβημένου αυτού Ελληνοαυστραλού ποιητή, ο οποίος απεβίωσε τις 4 Δευτέρου 16 σε ηλικία 94 ετών. Ο Τσαλουμάς υπήρξε αναμφίβολα ένας καταξιωμένος στην Αυστραλία, πλην άγνωστος στην Ελλάδα ποιητής. Το παρακάτω κείμενο καταχωρείται ως ελάχιστος φόρος τιμής στη μνήμη του, ευελπιστώντας παράλληλα να φωτίσει κάποιες πτυχές του ανωτέρω οξύμορου φαινομένου. Η στάση της ελλαδικής κριτικής απέναντι στον Τσαλουμά, το πιο παράδοξο στην περίπτωση Τσαλουμά είναι το γεγονός ότι μολονότι έγραψε και εξέδωσε το πρώτο μισό περίπου της ποιητικής του παραγωγής στα ελληνικά, η ελλαδική κριτική, με εξαίρεση ελαχίστων κριτικών όπως παραδείγματος χάρη του Μη Γάμα Μερακλή, Τηλέμαχο Αλαβέρα, Πι Παρασό και κάποιους άλλους, ουσιαστικά τον αγνώρισε παντελώς, από την αρχή έως το τέλος της ποιητικής του σταδιοδρομίας. Αποτέλεσμα αυτού ήταν ο Τσαλουμάς να παραμείνει σχεδόν άγνωστος στο ελλαδικό αναγνωστικό κοινό. Στο εύλογο ερώτημα για το ελλαδικό λογοτεχνικό κατεστημένο, αδιαφόρησε τόσο επίμονα και ανεξήγητα απέναντί του, ακόμα και όταν αυτός έδριψε δάφνες στον Αυστραλιανό λογοτεχνικό χώρο. Δεν υπάρχουν σίγουρες απαντήσεις, παρά μόνο εικασίες. Διατυπώνω εδώ δύο τις ευλογοφανέστερες. Δύο κρίσιμοι παράγοντες αυτός της γεωγραφικής απόστασης αλλά και της ιδιοσυγκρασίας του Τσαλουμά θεωρώ ότι στάθηκε τροχοπέδι στην προβολή και διάδοση του έργου του στην Ελλάδα. Το γεγονός ότι ο ποιητής καταγόταν από ένα ακριτικό νησάκι των Δωδεκανήσων, τη Λέρο, και δεν είχε καθόλου σχέσεις με την ελληνική πρωτεύουσα, υπενθυμίζω ότι η πρώτη ποιητική συλλογή, Επιστολή στον ταξιδεμένο φίλο, τυπώθηκε ως αυτοέκδοση στη Ρόδο το 1949. Υπήρξε αναμφίβολα ανασχετικός παράγοντας. Η κατάσταση αυτή όμως, της γεωγραφικής απόστασης, επιδεινώνεται όταν ο ποιητής αναγκάζεται για πολιτικούς και βιοποριστικούς λόγους να μεταναστεύσει στη μακρινή Αυστραλία το 1952. Αυτό σημαίνει ότι την κρίσιμη περίοδο, κατά την οποία παράγει το κόρπους του ποιητικού του έργου στα ελληνικά 1974-1982, ο ποιητής πρώτον δεν έχει καμία ευχέρεια πρόσβαση στο ελληνικό κέντρο, καθώς τα ταξίδια της εποχής αυτής είναι σχεδόν απαγορευτικά. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε υπό εγκατελική κατοχή στα Δωδεκάνησα. Δεύτερον, οι τηλεπικοινωνίες ήταν από σχεδόν ανύπαρκτες έως προβληματικές. Αποτέλεσμα αυτού είναι να παραμένει ο ίδιος αποκομμένος από τους λογοτεχνικούς κύκλους της Ελλάδος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την τύχη του ποιητικού του έργου. Αν τώρα σε όλα αυτά προσθέσουμε και τις ιδιορυθμίες του ποιητή, την εσωστρέφεια, τον μονήρι χαρακτήρα του, την απέχθειά του για γνωριμίες, κοινωνικές και δημόσιες σχέσεις κτλ., τότε η όλη κατάσταση καθίσταται ακόμα πιο προβληματική αναφορικά με την προβολή και διάδοση του έργου του. Ένας άλλος σοβαρός παράγοντας, γιατί το έργο του Τσαλουμά παραμένει σχεδόν άγνωστο στην Ελλάδα, σχετίζεται άμεσα με την καθαυτή λογοτεχνική του αξία. Μονολότι όμως πρόκειται ίσως
Για την πιο καθοριστική παράμετρο αυτής της υπόθεσης, είναι ένα ζήτημα του οποίου διόλου δεν έχει βγει δημόσια, αλλά από όσο γνωρίζω μόνο ιδιωτικά, σε στενούς λογοτεχνικούς κύκλους. Θέλω να πω ότι ορισμένοι Ελλαδίτες ποιητές και κριτικοί που γνωρίζουν καλά την ποιήση του Τσαλουμά, θεωρούν ότι το ποιητικό έργο του τελευταίου είναι σε γενικές γραμμές μέτριο. Αυτός είναι και ο λόγος, υποστηρίζουν, που ούτε έγινε ιδιαίτερα γνωστό, ούτε και αναγνωρίστηκε ποτέ στην Ελλάδα. Αυτό όσον αφορά το λογοτεχνικό συνάφι των Αθηνών. Στη Θεσσαλονίκη οι δήμονες, πιο συγκρατημένοι και λιγότερο εκδηλωτικοί, αν και αυτοί διατηρούν επιφυλάξεις. Απλώς δεν εκφράζονται τόσο ανοιχτά όσο στην Αθήνα. Αυτή η στάση προφανώς εξηγείται από το γεγονός ότι ο Τσαλουμάς είχε μεγαλύτερες διασυνδέσεις με λογοτεχνικούς κύκλους της πρωτεύουσας, όπως λόγου χάρη με αυτόν του τηλέμαχο Λαβέρα, ενώ με την πρωτεύουσα οι σχέσεις του ήταν σχεδόν ανύπαρκτες. Αυτές τις εντυπώσεις έχω αποκομίσει συζητώντας κατά καιρούς με διάφορους που γνωρίζουν για το έργο του. Ωστόσο, αυτή η αρνητική στάση των τελευταίων οφείλει να προβληματίσει κάποτε σοβαρά τους μελετητές του εν λόγω ποιητή. Για το αν δηλαδή υπάρχει κάποια αλήθεια στην προβαλλόμενη επιχειρηματολογία τους περί μετριότητος ή πρόκειται για καθαρά μεροληπτική στάση. Το θαύμα της αναγνώρισης. Στις αρχές της δεκαετίας του 80 ο Τσαλουμάς διανύει την έκτη δεκαετία της ζωής του και συνειδητοποιεί πλέον ότι οι προοπτικές να προσεχθεί, πολύ δε περισσότερο να αναγνωριστεί το ποιητικό του έργο στην Ελλάδα, είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Όσο για τα ιδιωτικότητα εγχειρήματα να εκδώσει τρεις ποιητικές συλλογές του στη Μελβούρνη, ήδη εις αναλόμασιν, αυτά μπορούν να ερμηνευθούν και ως πράξεις απόγνωσης, καθώς δεν περιμένει τίποτα πλέον από τη γενέτειρα. Αλλά και από την κατά τα άλλα μεγάλη και δυναμική ομογένεια της Αυστραλίας και ιδιαίτερα της Μελβούρνης που ζούσε ή εργαζόταν, ελάχιστα μπορεί να περιμένει. Διότι το πνευματικό επίπεδο των Ελλήνων μεταναστών είναι απελπιστικά χαμηλό και συνεπώς ελάχιστοι ενδιαφέρονται για ποιήση. Έτσι, τα εν Μελβούρνη εκδιδόμενα βιβλία του τυπώνονται σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων, ορισμένα μάλιστα με την χαρακτηριστική ένδειξη εκτός εμπορίου, και διακινούνται κυρίως χέρι με χέρι ανάμεσα σε κάποιους κύκλους διανοουμένου της παροικίας. Περιττό να τονίσω εδώ πως το γεγονός ότι ο Τσαλουμάς παραμένει πάντα αποκομμένος από κάθε ενεργό συμμετοχή στη ζωή της παροικίας δεν βοηθάει ιδιαίτερα την προβληματική διακίνηση των βιβλίων του. Έπειτα, την εποχή εκείνη, δεκαετία του 70, ο Τσαλουμάς, εκτός από ένα μικρό κύκλο διανοουμένων, είναι ελάχιστα γνωστός στον ευρύτερο παροικιακό χώρο. Όσο για τον Αυστραλιανό λογοτεχνικό χώρο, τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα αφού ο ποιητής γράφει και δημοσιεύει μόνο στην ελληνική γλώσσα. Που σημαίνει ότι και εκεί παραμένει παντελώς άγνωστος. Ενώ όμως η κατάσταση για τον γυραιό πλέον Ελληνοαυστραλό ποιητή φαίνεται από κάθε άποψη ζωφερή, καθώς είναι πια 62 ετών, έχει ήδη συνταξιοδοτηθεί ως εκπαιδευτικός και όλες οι πόρτες του είναι ερμητικά κλειστές, ξαφνικά γίνεται εν έτη 1983 ένα μεγάλο θαύμα που κανείς πολύ δε περισσότερο ο ίδιος δεν περιμένει. Η μεταφρασμένη στα αγγλικά από τον Φιλίπ Γκράντι ποιητική συλλογή του The Observatory, το παρατηρητήριο, που κυκλοφορεί από τον έγκυρο πανεπιστημιακό εκδοτικό οίκο Queensland University Press, κερδίζει το μεγάλο και επίζηλο λογοτεχνικό βραβείο Australian Book Council Award ως το μεγαλύτερο βιβλίο της χρονιάς. Η ανακοίνωση αυτή της βράβευσης, που έπεσε σαν κεραυνό σε νεθρία, αποτέλεσε ένα αληθινά ιστορικό γεγονός για τον Αυστραλιανό λογοτεχνικό χώρο για τους εξής λόγους. Πρώτον, διότι το μεγάλο αυτό βραβείο απέσπασε για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού ένας άγνωστος, μη αγγλόφων μετανάστης ποιητής, ο οποίος δεν έγραφε στα αγγλικά, αλλά στη μητρική του γλώσσα. Δεύτερον, διότι το βραβευμένο βιβλίο κυκλοφόρησε σε δίγλωση έκδοση, ελληνικά και αγγλικά, από ένα έγκυρο πανεπιστημιακό εκδοτικό οίκο, κάτι πρωτοφανές στα αυστραλιανά εκδοτικά και λογοτεχνικά ιωθώτα, αφού έσπαγε πολιτισμικές πρακτικές και ρατσιστικά ταμπού δεκαετιών. Τρίτον, διότι το βιβλίο δεν ήταν αγγλόγλωσσο, αλλά μετάφραση από τα ελληνικά. Τέταρτον, διότι το βιβλίο από άποψη περιεχομένου δεν ήταν πρωτότυπο, καινούριο, αλλά παλαιό, δηλαδή μια επιλογή παλαιότερων ποιημάτων που είχε δημοσιευτεί σε διάφορες ελληνικές συλλογές του ποιητή, συγκεκριμένα από τις συλλογές Παρατηρήσεις Υποχονδριακού, το βιβλίο των επιγραμμάτων και από τη σύνθεση Μια Ραψοδία Γερόντων,
που σημαίνει ότι στην πραγματικότητα βραβευόταν ως το καλύτερο βιβλίο της χρονιάς, ένα καθόλου πρωτότυπο ποιητικό, μεταφραστικό και εκδοτικό εγχείρημα, ως γενικότερη καινοτομία, με πρωταγωνιστή έναν άγνωστο μεν, πλην ταλαντούχο και εξωτικό μετανάστη ποιητή. Και ενώ θα περίμενε κανείς ότι η παράδοξη για την εποχή της αυτή βράβευση θα ξεσήκωνε θύελλα διαμαρτυριών, τελικά δεν προκλήθηκε η παραμικρή αντίδραση. Απεναντίας, μετά το αρχικό μούδιασμα, οι περισσότεροι άρχισαν να μιλούν ενθουσιωδώς για τον άγνωστο ελληνοαυστραλό ποιητή και το έργο του, αλλά και για την έναρξη μιας νέας εποχής στην αυστραλιανή ποιήση που σηματοδοτούσε η βράβευση αυτής της αλόκοτης μεταφρασμένης συλλογής του. Καιρός όμως, μετά από 35 ολόκληρα χρόνια, να εξετάσουμε όσο πιο νυφάλια γίνεται πώς και γιατί συνέβησαν όλα αυτά τα παράδοξα, αλλά και ποιες ερμηνείες επιδέχονται εκ των υστέρων. Προσωπικά, ανέκαθεν θεωρούσα πως η ποιήση του Τσαλουμά είχε μια ιδιαιτερότητα, καθότι προσωπική, αξιόλογη και ενδεχομένως σημαντική, τουλάχιστον για τα αυστραλιανά λογοτεχνικά δεδομένα. Κυρίως αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η Αυστραλία δεν χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποιητική παράδοση όπως άλλες χώρες. Ωστόσο, είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι πέραν την όποια αξία του καθ' αυτού ποιητικού έργου του Τσαλουμά, καθοριστικό ρόλο έπαιξε αναμφίβολα και η συγκυρία εμφάνισης και βράβευσής του. Διότι η τελευταία συνέπεσε, τύχη αγαθή, στην καταλληλότερη στιγμή. Στις απαρχές της περίφημης δεκαετίας του 80, όπου είχε αρχίσει να γονιμοποιείται η όλη ιδέα και φιλοσοφία της πολυπολιτισμικότητας. Το δε έργο του Τσαλουμά έμελε να εγκαινιάσει και σφραγίσει αυτή η νέα εποχή στα πολιτιστικά δρόμενα της Πέμπτης Ηπείρου. Εξού και φρονώ ακράδαντα ότι αν το ποιοτικό του έργο του Τσαλουμά δεν μεταφραζόταν και δεν κυκλοφορούσε στην Αγγλική εκείνη την συγκεκριμένη χρονική περίοδο, η τύχη του θα ήταν εντελώς διαφορετική. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το καθ' αυτό έργο δεν είχε να πει κάτι ουσιαστικότερο και βαθύτερο στον αγγλόφωνο αναγνώστη από τον όποιο εξωτισμό του. Ωστόσο, αναμφίβολα, η αναγνώριση και καθιέρωση του μεταφρασμένου έργου του Τσαλουμά, υπήρξε κατεξοχήν αναπόσπαστο προϊόν μιας εποχής που το χρειαζόταν για να την αντιπροσωπεύει. Απόδειξη είναι και το γεγονός ότι το παρατηρητήριο έκανε 2 εκδόσεις μέσα στη δεκαετία του 80, 1983 και 84, και στην Αγγλική μία τρίτη το 1991. Κανένα άλλο βιβλίο του Τσαλουμά στην Αγγλική δεν κατάφερε να κάνει 3 εκδόσεις. Στη συνέχεια έχουμε απαγγελία ποιημάτων από την κυρία Κατερίνα Κόνστα στον περίεργο πολίτη. Άδικα μας γυρεύεις, πατριώτη, σε καφενέδες, γραφεία και εκκλησιές. Σαν κακορίζικες και σκουρούνες κουρνιάζουμε ολημερείς στα φρύδια των κρατήρων, μελετώντας τις εκρήξεις αλωτινών ημερών, παραμονεύοντας, παραμιλώντας. Μας έρχονται διάφοροι, τουρίστες, ερωτευμένοι, αδιάφοροι. Και πότε-πότε ο κριτικός κατέρχεται αφηρημένος και ο σαματάς μας ξεσηκώνει τότε τη λαγκαδιά και αν είναι παστρικά τα αυτιά σου, θα μας προσέξεις. Ο κύριος Δημήτρης Παπαστεριάδης θα απαγγείλει το ποίημα «Αγανάκτηση προοδευτικού». Τι κάθεσαι και μουρμουρίζεις και όλα τα ρίχνεις στον τουρισμό? Τι βλέπεις δηλαδή το στραβό? Χαμόγια μας ήθελες, ακόμη και περβόλια να περνάς, καβάλα το γαϊδούρι και να γδέρνουν τα γόνατά σου οι λιγαριές. Ή να παίρνεις τείχο-τείχο το χτήμα της Καλαφάτενας και να πηδάς σαν το λαγό, μη σε προλάβει το κύμα και πας αγκατουρημένος στη δουλειά σου. Βεβαίως, εσείς θα θέλατε τον κόσμο να παιδεύετε για ένα κομμάτι ψωμί, για να ακούτε μάγκανα το δειλινό και κουδουνάκια την αυγή και να έχετε το περιγυάλι δικό σας το μεσημέρι. Αν ήταν το χτήμα μου στη θέση του δικού σου, θα σήκωνα ξενοδοχείο 50 κλινών. Αυτά οι πατριώτες μου, και είναι αλήθεια πως το ψωμί που τρώνε ποτέ δεν ήταν λευκότερο. Οι κοιλιές τους πιο αρχοντικές, πιο γυαλιστά τα φαλακρά τους κεφάλια. Στη συνέχεια ο κύριος Θεοδός Διακογιάννης θα απαγγείλει το ποίημα από την
με τίτλο «Βρε Γιαννάκη του Βαγγέλη». Βρε το Γιαννάκη του Βαγγέλη που μωρό τον τάντευα κι ήταν παιδί γλυκό σαν τη μαμά του όλο μέλι. Φαντάζομαι πια τη χαρά της. Άντε λοιπόν, σκούπα τη μύτη σου και πες μου αν είναι καλά στο σπίτι σου. Εμπρός, κι άλλη φωτιά, κακό αυτό. Μόλις που μάθαμε πως άρπαξε η πλατεία, εκεί που καίγανε βιβλία οι κίνσορες και κλείναν τα μπουρδέλα να μη γίνει η επανάσταση. Ακούς εκεί η κατάσταση. Σας το είπα εγώ. Η νεολαία θέλει βδέλα, θέλει βεντούζα, πειθαρχία, βούρδουλα. Να καρφωθούν οι διαταγές σε όλα τα δημαρχεία. Τι, για ξαναπέστω, αδύνατο. Και με τη μούτρα να του πω πως τέρεψε η βρύση, πως... Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στο πολυτάραχο ταξίδι του μεγάλου αυτού ομογενή ποιητή. Γιατί πολυτάραχο? Προφανώς αναφέρομαι τόσο στην προσωπική του ζωή, όσο και στην ποιητική του διαδρομή, οι οποίες κάθε άλλο παρά εύκολες υπήρξαν. Διότι αναγκάστηκε, για παράδειγμα, να εκπατριστεί το 52 σε ηλικία 31 ετών, κυρίως για να αποφύγει τις διώξεις της τότε εποχής λόγω των πολιτικών του φρονημάτων. Ο ξεριζωμός, μια ούτως ή άλλως επώδυνη εμπειρία, είναι ακόμα πιο τραυματική όταν διανύει κανείς την τρίτη δεκαετία της ζωής του, όπως ο Τσαλουμάς. Ο τελευταίος ερχόμενος στην Αυστραλία, εντελώς αβοήθητος, έπρεπε να επιβιώσει, να προσαρμοστεί, να μάθει τη γλώσσα, να σπουδάσει, να εργαστεί, να κάνει οικογένεια και να τη ζήσει. Παράλληλα, σε κάποια στιγμή να ικανοποιήσει τις πνευματικές και δημιουργικές του ανησυχίες, διότι φεύγοντας από την Ελλάδα είχε στο ενεργητικό του δύο δημοσιευμένες ποιητικές συλλογές, άσχετα αν τις αποκήρυξε αργότερα. Καθόλου εύκολη υπόθεση λοιπόν η επιστροφή του στην πνευματική ζωή, καθώς έπρεπε να ισορροπήσει σαν ακροβάτης πάνω σε ένα τεντωμένο σχοινί. Διχασμένος ανάμεσα σε δύο γλώσσες, δύο κουλτούρες, ουσιαστικά δύο ζωές. Γι' αυτό έκανε χρόνια να επανέλθει στην ποιήση. Αλλά ακόμα και όταν άρχισε να δημιουργεί σε σχεδόν ασκητικά το ποιητικό του έργο στα ελληνικά, στη νέα του πατρίδα, συνέχισε να παραμένει στο περιθώριο. Ξεκομμένος και άγνωστος όχι μόνο από το λογοτεχνικό χώρο της Αυστραλίας, αλλά και από αυτόν της ελληνικής παροικίας και βέβαια της Ελλάδος. Αυτό ως τις αρχές της δεκαετίας του 80, όταν τον ανακάλυψαν εντελώς συμπτωματικά σε μια ποιητική βραδιά ο ποιητής Τόμ Σάπκοτ με την σύζυγό του ποιήτρια Τζούντιθ Ροντρίγκες. Οι τελευταίοι, εκτιμώντας το ταλέντο του, τον βοήθησαν να εκδοθεί σε δίγλωση συλλογή ελληνικά-αγγλικά το έργο του, το Παρατηρητήριο, με αποτέλεσμα να κερδίσει τον επίζηλο λογοτικό βραβείο Australia Book Council Award ως το καλύτερο βιβλίο της χρονιάς για το 1983. Πράγμα που άλλαξε την τύχη του ποιητή, βάζοντας ταυτόχρονα στο χάρτη την πολυπολιτισμική ποίηση και λογοτεχνία γενικότερα. Γιατί τις πάρα πολλές και μεγάλες του διακρίσεις στην Αυστραλία παρέμενε άγνωστο στον ελλαδικό κοινό? Στο εύλογο αυτό ερώτημά μας δεν υπάρχουν σίγουρα απαντήσεις παρά μόνο εικασίες. Διατυπώνω εδώ ορισμένες από αυτές. Πρώτον, γενικά, το ελλαδικό λογοτεχνικό κατεστημένο ουδέποτε υπήρξε συμπαθητικό απέναντι στους καπανείς της λογοτεχνίας, ιδιαίτερα τους ποιητές. Απέναντίας, θα λέγαμε ότι με ελάχιστες εξαιρέσεις, η μάφια των Αθηνών, για να θυμηθούμε το χαρακτηρισμό του Ηλία Πετρόπουλου, στάθηκε αδιάφορο και ανάλγητο στους αγώνες, τις αγωνίες και τις θυσίες των λογοτεχνών, πολύ περισσότερο των αποδήμων. Δεύτερον, δύο κρίσιμοι παράγοντες αυτός της γεωγραφικής απόστασης αλλά και της ιδιοσυγκρασίας του Τσαλουμά θεωρώ ότι στάθηκαν τροχοπέδι στην προβολή και διάδοση του έργου του στην Ελλάδα. Το γεγονός ότι ο Τσαλουμάς καταγόταν από ένα ακριτικό νησάκι των Δωδεκανήσων Τηλέρων και δεν είχε καθόλου σχέσεις με την ελληνική πρωτεύουσα, υπενθυμίζω ότι η πρώτη του ποιητική συλλογή με επιστολή στον ταξιδεμένο φίλο τυπώθηκε ως αυτοέκδοση στη Ρόδο το 1949, υπήρξε αναμφίβολα ανασχετικός παράγοντας. Η κατάσταση αυτή όμως επιδεινώνεται όταν ο ποιητής μεταναστεύει στη μακρινή Αυστραλία το 1952. Αυτό σημαίνει ότι η κρίσιμη περίοδος κατά την οποία παράγει το κόρπους του ποιητικού του έργου στα ελληνικά, 1975-82, δεν έχει καμία ευχέρεια πρόσβασης με τον ελληνικό κέντρο. Έτσι παραμένει αποκομμένος από τους λογοτεχνικούς κύκλους της Ελλάδος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την τύχη του ποιητικού του έργου. Αν τώρα σε όλα αυτά προσθέσουμε και τις ιδιορυθμίες του ποιητή, την εσωστρέφεια, το μονήρι χαρακτήρα του, την απέχθειά του, τις γνωριμίες, κοινωνικές και δημόσιες σχέσεις κτλ., τότε όλη η κατάσταση καθίσταται
ακόμα πιο προβληματική αναφορικά με την προβολή και διάδοση του έργου του. Πράγμα που αντανακλάται και στο γεγονός ότι κατά την περίοδο 75-82, όπου αποτελεί το φόρτε της ελληνόγλωσσης ποιητικής του δραστηριότητας, μόνο 4 από τις 6 συλλογές του καταφέρνει να εκδώσει μέσω εκδοτικών οίκων. Οι υπόλοιπες είναι ιδιωτικές εκδόσεις. Τρίτον, ένας άλλος παράγοντας θεωρώ ότι σχετίζεται άμεσα με την καθαυτή αξία του έργου του. Ορισμένοι σοβαροί Ελλαδίτες ποιητές και κριτικοί που γνωρίζουν την ποίηση του Τσαλουμά είναι της άποψης και το λένε κατηγορηματικά, αν και αποφεύγουν να το δημοσιεύσουν, ότι το ποιητικό έργο του τελευταίου είναι σε γενικές γραμμές μέτριο. Αυτός είναι και ο λόγος, υποστηρίζουν, που ούτε έγινε γνωστό ούτε αναγνωρίστηκε στην Ελλάδα. Ωστόσο, αυτή η αρνητική στάση των τελευταίων οφείλει να προβληματίσει κάποτε τους όποιους σημερινούς και οι μελλοντικούς μελετητές του Τσαλουμά. Για το αν δηλαδή υπάρχει κάποια αλήθεια στην προβαλλόμενη επιγραμματολογία τους, περί μετριότητος ή πρόκειται για καθαρά μελλοντική στάση. Πολύ περισσότερο όταν και ορισμένοι ξένοι έχουν εκφράσει επιφυλάξεις. Ας ελπίσουμε ότι ο χρόνος θα διλευκάνει αυτό το μυστήριο. Τι γνώμη τελικά είχε για την ποίηση της νέας γενιάς των Αυστραλών ποιητών ο ποιητής Τσαλουμάς? Δεν είχε καθόλου καλή άποψη. Και συνήθιζε να τους νομπάρει αγρίως, ιδιαίτερα όταν απέκτησε φήμη και άρχισε να δρέπει λογοτεχνικές δάφνες. Αυτό το γνωρίζω από ειδικές συζητήσεις που έχουν γίνει στο σπίτι του κάτι καλοκαίρι εκεί στη Λέρο. Άλλωστε το είχε εκφράσει και δημόσια σε συνέντευξή του που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό της Μελβούρνης Σκέψεις το 1989. Συγκεκριμένα, όταν ρωτήθηκε αν διέκρινε κάποιο αναδυόμενο ταλαντούχο ποιητή ή ποιήτρια, απάντησε κατηγορηματικά πως όχι. Τι θα μείνει τελικά από την ποιητική παρακαταθήκη που μας έχει χειροδοτήσει ο εκλοιπών Δημήτρη Τσαλουμάς? Μια από τις μεγάλες παραδοξότητες της περίπτωσης Τσαλουμά είναι το γεγονός ότι παρά τα τόσο σημαντικά λογοτεχνικά βραβεία που το απονεμήθηκαν, δεν κατάφερε τελικά να μπει επίσημα στον κανόνα της Αυστραλιανής λογοτεχνίας ως μεγάλος ποιητής. Ιστορικοί της λογοτεχνίας, όπως παραδείγματος χάρη ο Λόρι Χέγκερμαν, στο βιβλίο του Literary History of Australia του 1988, συνεχίζουν να το βλέπουν ως Έλληνα ποιητή του οποίου η ποίηση έχει παραμείνει γερά ριζωμένη στην ελληνική του γλώσσα, ιστορία και παραδόσεις, αν και έφυγε από τη γενέθλια Λέρο του για την Αυστραλία το 1952, προσθέτοντας ότι μόνο λίγα ποίηματά του ασχολούνται άμεσα με την Αυστραλία. Ειλικρινά δεν γνωρίζω τι επιφυλάσσει το μέλλον για το έργο του. Πάντως η μεγάλη αλήθεια είναι ότι ο Τσαλουμάς, χωρίς να παραγνωρίζεται καθόλου η αυθεντικότητά του και όποια αξία του έργου του, υπήρξε αναμφίβολα προϊόν της εποχής του. Δηλαδή μιας εποχής, αναφέρομαι στη δεκαετία του 80, κατά την οποία μεσουράνησε ο περίφημος πολυπολιτισμός στην Αυστραλία, χάρη στην πολιτική της κυβέρνησης Γουίτλαμ. Σήμερα, 35 χρόνια αργότερα, μαζί με την εξασθένιση του πολυπολιτισμού, έχει παραγωνιστεί αισθητά, αν όχι λησμονηθεί εντελώς, και η ποίηση του Τσαλουμά, η οποία δεν θεωρείται πλέον τρέντι όπως κάποτε. Απόδειξη των ισχυρισμών μου είναι ότι στις δημόσιες αυστραλιανές βιβλιοθήκες δεν υπάρχουν πλέον τα βιβλία του Τσαλουμά, ούτε και επανεκδίδονται από αυστραλιανούς εκδοτικούς οίκους. Γεγονός πάντως παραμένει ότι με μία και μόνη συλλογή αυτή η ιδιότυπη ελληνοαυστραλιανή ποιητική φωνή από το περιθώριο κατάφερε να βάλει στο χάρτη όχι μόνο την ελληνοαυστραλιανή, αλλά επίσης τη μεταναστευτική πολυπολιτισμική ποίηση, εγενιάζοντας μια νέα εποχή στην αυστραλιανή λογοτεχνία, η οποία ως το 1983 ήταν κατεξοχή αγγλοκελτική. Το ότι το έργο του αναγνωρίστηκε επίσημα από το δίστροπο λογοτεχνικό κατεστημένο της Αυστραλίας και παράλληλα αγκαλιάστηκε από το αυστραλιανό αναγνωστικό κοινό, κάθε άλλο παρά μικρό επίτευγμα είναι. Στη συνέχεια έχουμε απαγγελία ποιημάτων από την κυρία Νίλου Φερτλέ, το Τσιγκάνικο. Και σαν τη λέξη από το στόμα πρωτομάστορα ποιητή, Παρθένα ονομάτισα για να σε ντύσω, φταίει το αίμα σου μεσημεριάτικα φιδίσιο να σου ρίζει. Ξενόησες το απόγευμα πορτοκαλένιο, το πυρπόλησες, πίδακα στη φωτιά και στους μπαξέδες της Σικελίας σε μάτωσα και μέσα στις νερατζιές της Ισπανίας. Ανάσα για σε μη και γύφτικο δοξάρι. Ακάθιστε καημέ, σ' απόρριψαν καρφιά τα δόντια μου,
ξεσκίζοντας τη σάρκα φρέσκο αμύγδαλο, πώς με πειράζουν τα βιολιά. Και σε κατάργησα, για να γεννείς τώρα σωστή στο λόγο πρωτομάστορα ποιητή. Στη συνέχεια θα απαγγείλει η κυρία Μαρία Φρατζή το ποίημα με τίτλο «Στον τόνο του ως». Άλλος κουτσός, άλλος λαβδός, άλλος βολιός και στραβοπόδες. Για πέστε μου, τι τόπος είναι αυτός, μπας και δεν πέρασε από εδώ ο Ηρώδης. Ήρθε το κέρατο και πώς. Μα πιάσανε τις διαδηλώσεις και τελικά μας έγινε καλός και τα βολεύει απλώς με διαστρεβλώσεις. Στη συνέχεια, ο κύριος Δημήτρης Παπαστεριάδης θα μας πει το ποίημα με τίτλο «Η Ανόρεκτη». Στου τόπου μας το χέρσο πάραμο φυτέψαν γλυκοκάλαμο. Και πάνε γέροι και πάνε νέοι. Πάνε και κόρες σαν τα κρύα τα νερά και ολιμερείς βυζένουν σαν μωρά και λένε η ζάχαρη πως φταίει. Που του χωριού τα ωραία πράγματα ξενώστησαν και γάματα. Και μη δε γέρος, μη δε κοπέλη, μη δε γυναίκα ουδέ μωρό-μωρό διψά να πιει σωστό νερό. Πεινά σωστά να φάει καρβέλι. Στη συνέχεια, για να θυμίσουμε έτσι την ατμόσφαιρα, θα σας πούμε τέσσερις ιστορίες, μικρές, πολύ μικρές ιστορίες, που έχουν να κάνουν με τον Δημήτρη Τσαλουμά και τη Λέρο, βέβαια. Μια ιστορία για το λεμονί που τον έβαλαν σε φαίνετρο του Βοναπάρτη, ονόματα Λέρικα και οι τοποθεσίες Λέρικες. Όταν πέθανε ο Βοναπάρτης, είχαμε δύο σεντουκάδες στη Λέρο. Ο σεντουκάς της Αγίας Μαρίνας και το ψηλό πουλί που αναφέρεται σε ένα από τα ποίηματά του. Το ψηλό πουλί ήταν ο επιστάτης του Μπελένη. Εθάψαμε τον Βοναπάρτη και τον βάλαμε σε ένα σεντούκι. Επερίσεψε το άλλο σεντούκι που ήταν του ψηλού πουλιού. Το βράδυ ο Μίτσος λέει, ρε παιδιά, πρέπει να κάνουμε μια πλάκα στο λεμονί. Ο λεμονής ήταν τρομερά δειλός. Για να πάει από το καφενείο που ήταν η γωνιά στα Άλυτα, υπουργέ μου, και να πάει εκεί που είναι τώρα το ξενοδοχείο του Νόντα, ήταν ένα στενό και είχε βατόμουρα. Για να πάει εκεί έπαιρνε πάντα το Μιχαλιό μαζί. Έλα ρε Μιχαλιό να πάμε να φύγουμε. Μεθυσμένο λοιπόν ο λεμονής, πηγαίνει, παίρνει το Μιχαλιό για να πάνε πάνω. Ο Μίτσος δηλαδή, ο Δημήτρης ο Τσαλουμάς, είχε συνοηθεί με όλο το ασχέρι εκεί να κάνουν τα φαντάσματα. Και είχαν βάλει κουτάκια της κονσέρβας με κεριά και μέσα από τους βάτους κάνανε με τα κουτάκια αυτά, ε. Και παίρνει δρόμο ο λεμονής και φεύγει. Εν τω μεταξύ, του είχαν ρίξει όλα τα τραπεζάκια αυτά κοντά στη θάλασσα, γιατί ήταν παραθαλάσσιο αυτό το, κοντά στη θάλασσα. Δεν είχε μείνει τραπέζι για τραπέζι και καρέκλα για καρέκλα στον χώρο. Είχαν ετοιμάσει το σεντούκι το δεύτερο του ψηλού πουλιού, το οποίο ήταν για τον Βοναπάρτη, και χώνουν μέσα το λεμονί και τον σπρώχνουν και πάει στη θάλασσα. Μια άλλη ιστορία είναι μια ρομαντική ιστορία, μια ρομαντική στιγμή του Μίτσου. Έτσι τον έλεγανε στη Λέρο, τον Δημήτρη το λεμονί. Όταν ήρθαν δύο παραθερίστριες τότε, ο Μίτσος ήταν ομορφόπεδο, υπουργέ. Τον έχεις γνωρίσει. Έτσι. Ήταν δύο κυρίες ωραιότατες της εποχής εκείνης, ήταν και ξενικές, όπως τις έλεγαν οι λεργοί, τις τουρίστριες. Αυτά μου τα διηγείται ένας της παρέας. Εμείς πιτσιρικάδες, λέει, τρέχαμε από πίσω για μπανιστήρι. Μίτσο, λένε, θα μας παίξεις βιολί. Ο Μίτσος ήταν δεξιοτέχνης του βιολιού στα 18 του χρόνια. Κρίμα που τα παράτησε τότε. Το σπίτι με τους ευκαλύπτους, ένα από τα ωραιότερα ποίηματά του στην ποιητική συλλογή του Ταξίδι, είναι το B&B του Μπουλαφέντη. Τώρα, υπήρχαν λόγοι που ο Μίτσος δεν επέτρεπε στις κοπελιές να μπουν στο σπίτι του, στους Αγίους 40, απέναντι την εκκλησία, ξέρεις, εκεί κάτω, από κάτω από την εκκλησία. Υπήρχαν λόγοι, οι λόγοι ήταν λόγοι τάξεως και ηθικής. Ο Μίτσος επάνω στο σπίτι του και οι κοπελιές στην παραλία άκουγαν το Σαραζάντε. Στη συνέχεια,
θα γίνει απαγγελία ποιημάτων από την κυρία Μαρία Φρατζή, με ποίημα με τίτλο «Σαν τραγουδάκι». Όποιος θέλει να με δει, τον εβάνουν φυλακή και περνάω σαν να ήταν σκόλη τον καιρό μου στο περβόλι. Όποιον πάω εγώ να δω, μου μηνάει πως δεν είναι εδώ και στις νύχτας στην αγκάλη κλείνομαι νωρίς και πάλι. Η κυρία Κατερίνα Καρυπάλου θα απαγγείλει το ποίημα «Παράκληση». Σίκα με λόσικα και σίκα βασιλικά. Στρώμα στηβάξανε το στρώμα. Δάφνη και αμύγδαλα στα μυρωδά τα κούπια. Ο φούρνος ακόμα ζεστός. Βράζει ο μούστος στα κατόγια. Και βοδιάζουν στα σκαλωτά σοκά και ενωμεριές κατόφλι του δειλινού. Γεράνε στο παράθυρο. Πελαγινά διαμαντικά και γιασεμιές. Στολίζουν νωρίς τα καφασώματα του εσπερινού. Γέρος πουργίτης με θύστακα σκάθεται. Γέρνει το τρελό μπαλκόνι. Ψηλά στο τοίχο της αυλής σκάζει το ρόδι, καταρουφώντας τη σφίγγα στα διαλύματα του βόμβου. Ω ποιητή της ψυχής μου, μη μου την ντύσεις να χαρείς αυτήν την ομορφιά. Κυρία Νίλουφερ Κλέ θα απαγγείλει το ποίημα με τίτλο «Πρόδρομος». Χρόνια αγοράζω και πουλώ, μόρφινα χώρα και γυαλό. Και τώρα, μάνα μου, τώρα που ο τόπος πρόκοψε, αλλού θα δασκαλέψω. Στον πάτο αυτής της αγοράς βρήκα το σπόρο της χαράς και πάω, μάνα μου, πάω του κόσμου τ' άσπαρτα να βρω να τον φυτέψω. Στη συνέχεια θα πούμε άλλες δύο μικρές ιστορίες, πολύ μικρές, επιγραμματικά έτσι. Βρισκόμαστε στα 1939. Η οικογένεια Τσαλουμά, Δημητριάδη, Βαλσαμή και Αγγέλου. Ένα από τα μικρά των οικογενειών είχε ένα μαξιλάρι και όταν άρχιζαν οι βομβαρδισμοί πήγαινε στις σπηλιές, στις γαλαρίες δηλαδή. Ο Αντώνης, ο αδελφός του Μίτσου, ο Μίτσος, ο Γιακουμής, ο Δημητριάδης, μόλις τον βλέπανε το πιτσιρίκι αυτό να έρχεται, βάζανε ούζο σε ένα τραπεζάκι και αρχίζανε το τραγούδι ότι δεν τους ένοιαζε ο βομβαρδισμός, παρόλο που ήταν πολύ φοβισμένοι. Το πιτσιρίκι τους έλεγε: «Ρε αναισθησία, δεν τρέπεστε?» Πραγματικά δεν τους ένοιαζε ο βομβαρδισμός. Η άλλη ιστορία έχει να κάνει κατά την περίοδο της μάχης της Λέρου, η οποία κράτησε 4 μέρες. Δεν υπήρχε φόβος. Θυμάται ο Δημήτρης ο Τσαλουμάς ένα περιστατικό που πήγε να βγάλει με τον κουβά νερό από το πηγάδι του σπιτιού του. Και μόλις ο κουβάς ήρθε πάνω στο χείλος του πηγαδιού, 3 σφαίρες διαπέρασαν τον κουβά και ήρθαν τα πάνω κάτω και άρχισε ο κουβάς να τρέχει. Εκείνη τη στιγμή, αντί να φοβηθεί, τον έπιασαν τα γέλια και φώναξε στην αδελφή του: «Αθηνά, ελάτε να δείτε το νερό πώς γίνεται». Δεν υπήρχε φόβος. Και έτσι οι βομβαρδισμοί ήταν ανηλαιείς, φόβος δεν υπήρχε. Στη συνέχεια έχουμε απαγγελία ποιημάτων από την κυρία Κατερίνα Γαρυφάλου, ποίημα με τίτλο «Των ανέμων». 4 άνεμοι κυδεμόνευσαν τα χρόνια. Ο βοριάς είναι της νύχτας των νησιών που χωρίζει τη σάρκα από το κόκαλο και το κάρβουνο από τη φλόγα. Η σωροκάδα του νοτιά που σπρώχνει συννεφιές από τη στολούρα στα μέρη και πλημμυρίζουν οι γυαλί και χύνονται ίσα με τα βλυχά χωράφια, καταργώντας των ανθρώπων τις πορείες. Ο γαλανός μαΐστρος που φέρνει πρίμα τους τρίτονες με σουριχτά, με μπουρούδες και σαγάνια, χωλιάζοντας τα πόβραδο τα σπίτια των μπατζουριών. Και ο πουνέντες του θυμαριού και της ρίγανης, βάλσα μου της καρδιάς μου και της καρδιάς του καλοκαιριού. Μονάχα αυτούς παραδέχομαι και στα γενέθλια της νενεμίες μου εξορκίζω ηκέτης έμπαση στην βουερή στο άμμο. Η κυρία Νίλουφερ Κλέ, θα πει το ποίημα με τίτλο «Το ψυχικό». Άντε παιδάκι μου να πας στις Κυραρίνης κανένα ρόδι και λιγάκι μου στα Λευγιά που είναι η κακομήρα του θανατά και θα πάει καμένη. Θα έρθεις που σου μιλώ ή να βγάλω την παντούφλα?
Άντε που να έχεις την ευχή μου και μην μου ξεχαστείς το δρόμο, γιατί θα έρθει ο πατέρας σου και θα βάνει τις φωνές. Να φέρεις το πεσκύρι και πες τις χαιρετίσματα. Και είπε η μαμά μου να λίγα ρόδια και λιγάκι μου στα λευριά για το καλό και μη χώσει τα δάχτυλά σου στο πιάτο και θα περάσω σε σχολάσιο σπερινός. Και στην αυλή του τώρα στεγνός και απορριμμένος θυμάται πως πέρασε μάγκυχτο το πιάτο, το κατόφλι του μακρινού εκείνου δειλινού. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Μαρία Φρατζή, η οποία θα παγγείλει το ποίημα με τίτλο «Παραγγελιά». Πες της πως σήμερα αποφάσισα να μην πεθάνω, ποτέ. Χαράξαν μονοπάτι με δίχως χθες στις παρεσθήσεις της αιχμαλωσίας. Και διέσχισα πυκνούς και λαϊδισμούς και εξόμπλια φωτός με τα πονήρευτο φίδι έως την καρδιά της Αθανασίας. Κοίτα την αγριόπαπια τέζα, το ράμφος να φτερολάμνει στις ρεματιά στο δίκρανο. Και ωραίο απ' των κρογμών τη φρενίτιδα το γεράκι να σηκώνεται θανάσιμο, σκαλώνοντας τις πλαγιές των ουρανών. Πες της, ο γιος σου στα κριτήρι του θολού νοτιά κατέβηκε και είδε την έφοδο κυμάτων σαν τα βουνά των νησιών και φώναξε «Θάλασσα, θάλασσα». Και πες της πως μετάνιωσε. Δεν ήταν ταπεινόψυχη. Θα καταλάβει. Βιβλιοκρισίες. Στον εναπομείνοντα χρόνο που έχω στη διάθεσή μου, θα είναι λίγο, σας υπόσχομαι, θα συγκεντρωθώ σε κάποιες πτυχές του ποιητικού του έργου. Η πρώτη ποιητική συλλογή του Δημήτρη Τσαλουμά με τίτλο «Ανάσταση και τρίπτυχο για μια Δευτέρα παρουσία» κυκλοφόρησε στις αρχές του 1974. Η ποίηση του Τσαλουμά είναι ποίηση της εποχής μας. Με αυτό δεν εννοώ ότι ο ποιητής καταπιάνεται με επίκαιρα θέματα. Το επίκαιρο είναι και εφήμερο. Και η ποίηση από τη φύση της πρέπει να περιέχει κάτι το αιώνιο και το πανανθρώπινο. Όταν λέμε ποίηση στην εποχή μας, εννοούμε ότι στο επίκεντρό της είναι ο σύγχρονος άνθρωπος με τον προβληματισμό του, με τις φιλοδοξίες και τις απογοητεύσεις του. Το οπτικό πεδίο του Τσαλουμά είναι ευρύ και πολυεδρικό. Στην πρώτη του σύνθεση, η ποιητική συλλογή απαρτίζεται από δύο συνθέσεις, παρακολουθεί την πορεία του ανθρώπου στην καρδιά του ερεύους. Κι όσα αναθάρευαν οι αγριεμένοι πεις και σκόρπιζαν τον αδικημένο κόσμο στις τέσσερις γωνιές της ορφανιάς, εκεί που ξέχασαν τον πυρήνα της φωτιάς, αντάμα πορευτήκαμε, στην καρδιά του ερεύους. Ματώνει η καρδιά του ποιητή να βλέπει τους δολερούς και ανάξιους να αμαυρώνουν και να καταπατούν τα μεγάλα ανθρώπινα ιδανικά. Και τέλος, σαν τον γέννησε η χλαλοή, σηκώθηκε από ανάμεσά μας και στην πέτρα ανέβηκε ο Θεάνθρωπος. Την ώρα που οι μαύροι γύφτοι αρματωμένοι με πελώριες μασιές κατέβαζαν τον ήλιο πυρωμένο από το πολύ κάρβουνο στα νερά της νεκράς θάλασσας. Για τον ποιητή της εποχής μας, η ποίηση δεν είναι μόνο μουσική και εικόνα. Δεν τον βλέπουμε μόνο ως συντέριασμα λέξεων, ήχων και παραστάσεων, για ακουστική τέρψη και για πνευματική αγαλίαση. Παράλληλα και πάνω από αυτά, στοχεύει στην ενόραση και στην αυτογνωσία. Είναι Ευαγγέλιο πανανθρώπινης αγάπης και αδελφοσύνης, κραυγή ενάντια στη βία και στην αδικία. Νιώθει ο Δημήτρης Τσαλουμάς τον πόνο του ανθρώπου και αντιδρά στην ψυχρή και απάνθρωπη προσπάθεια μερικών να διαστρεβλώσουν τη φύση του. Στο βάθος του εξόριστου κήπου μου αυγάζουνε πηγές και μάρμαρα και στο γρασίδι οι δούλοι δασκαλεύουνε πάνω σε ψοφίμη ανάσκελα το ραμφί του περιστεριού. Η αλληγορία εδώ είναι πασιφανής. Κάποια άτομα που προσπαθούν να μεταβάλουν το αγνό περιστέρι σε σαρκοβόρο όρνιο δεν διαφέρουν από τους μαύρους δούλους του προηγουμένου αποσπάσματος που κατεβάζουν τον ήλιο, τη γνώση για την αρετή, στα νερά της νεκράς θάλασσας, η οποία συμβολίζει την άγνοια και την κακία. Όμως, στα κατάβαθα της ανθρώπινης ψυχής, δεν έπαψε να σιγοκαίει η φωτιά της λευτεριάς και της ανθρωπιάς. Αυτή τη φωτιά θέλει να συνδαυλίσει ο ποιητής στο δεύτερο μέρος της ποιητικής συλλογής με υπότιτλο «Τρίπτυχο για μια Δευτέρα παρουσία». Υπομονή, αδελφοί. Υπομονή. Στις τέσσερις γωνιές της οικουμένης στέκουν ακίμητη φρουρή. Η σάρκα του βρέφου σφαδάζει. Τα σημεία στον ουρανό επιμένουν. Ακόμα μια στροφή ο Κοχλίας. Ακόμα μια προσπάθεια ο Δετήρας. Και θα ανάψουν οι κομήτες στους επάνω ουρανούς.
Και τότε θα ντρωθεί το σίδερο στην καρδιά και θα σκύψει ο άνθρωπος μες στο πηγάδι του φόβου. Έτσι η ποιητική συλλογή Ανάσταση και Τρίπτυχο για μια Δευτέρα Παρουσία τελειώνει με ανανεωμένη την πίστη στη θέληση του ανθρώπου και στην αποφασιστικότητά του να αγωνιστεί για την ελευθερία και την αξιοπρέπειά του. Το έργο του Δημήτρη Τσαλουμά, μέσα στο πολύ μικρό διάστημα που έγινε γνωστό στο αγγλόφωνο αναγνωστικό κοινό, διαβάστηκε και αγαπήθηκε όσο λίγα έργα συγκερινών του. Η κριτική, με όμικρον γιώτα, είναι ομόφωνη στην αναγνώριση του Τσαλουμά ως μία από τις πιο αυθεντικές και πνευματικές μορφές της Αυστραλίας. Ένας από τους πιο έγκριτους κριτικούς και ποιητές της Αυστραλίας, ο Άρεφ Μπρίσεντεν, αναφερόμενος στο παρατηρητήριο του Τσαλουμά, είπε χαρακτηριστικά: «Το παρατηρητήριο του Δημήτρη Τσαλουμά είναι ένα από τα σημαντικά βιβλία που κυκλοφόρησαν τα τελευταία χρόνια». Αυτό το αναφέρει στο περιοδικό Αντίποδες, Τεύχος 19, Δεκέμβριος του 1985. Η θεματολογία του Τσαλουμά, ξεφεύγοντας από τα στενά όρια της συμβατικότητας και καθημερινότητας, παίρνει οικουμενικές και διαχρονικές διαστάσεις. Το δέηφος και η τεχνοτροπία του έχουν όλα τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης ποίησης. Άλλη ποιητική συλλογή του Τσαλουμά είναι αυτή που ονοματίζει «Δίφορος καρπός». Κατά κανόνα, τα ποίηματα του Δημήτρη Τσαλουμά απαιτούν πάνω από μία ανάγνωση για να βρούμε το νήμα της νοηματικής δομής και το κλειδί των αλληγορικών του εκφράσεων. Έννοιες, εντυπώσεις, εικόνες, μνήμες διαδέχονται η μία την άλλη, συνειρμικοί διαλογισμοί, μονόλογοι και διάλογοι που αλληλοσυμπληρώνονται απαιτούν από τον αναγνώστη μια διαρκή εγρήγορση. Η λεπτή ειρωνία και στιγμές-στιγμές ο αυτοσαρκασμός, καθώς και οι συχνές μυθολογικές αναφορές και οι συγκαλυμμένες μεταφορές από τη μια προκαλούν και τον πλέον ενημερωμένο αναγνώστη, ενώ από την άλλη τον ανταμείβουν όχι μόνο με την αισθητική ευχαρίστηση, αλλά και με την διεύρυνση του λογοτεχνικού του ενδιαφερόντου. Με άλλα λόγια, ο Τσαλουμάς έχει πετύχει τη σύζευξη της ποίησης με τη μουσική. Στη σύζευξη αυτή η γλώσσα, δηλαδή οι λέξεις, διατηρούν το ενοιολογικό τους περιεχόμενο, απαραίτητη προϋπόθεση για τον επικοινωνιακό ρόλο της ποίησης. Παράλληλα όμως, με τη φιλολογική διάταξη των λέξεων και την αξιοποίηση του μέτρου και του ρυθμού, δημιουργείται μια μουσική υποβολή που δίνει στην ποίησή του τον ιδιάζοντα χαρακτήρα της. Με τη βραστική τεχνική και τη γλωσσική υπαινικτικότητα, ο Τσαλουμάς μεγιστοποιεί το σημασιολογικό φορτίο και το ηχητικό μέγεθος των λέξεων. Αποτέλεσμα αυτής της τεχνικής είναι η αισθητική, η μουσική και η νοηματική απόλαυση του ποίηματος. Η ποιητική συλλογή «Δίφορος Καρπός», 40 ποίηματα του Δημήτρη Τσαλουμά σε δεύτερη γραφή από τις εκδόσεις OWL Publishing, αποτελεί μέρος της ποίησής του, όπου ξεδιπλώνονται τα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά αυτής, όπως αναλύσαμε παραπάνω. Ο τίτλος της συλλογής «Δίφορος Καρπός» είναι άκρος συμβολικός. «Δίφορος Καρπός» είναι ο καρπός που προέρχεται από δεύτερη καρποφορία του δέντρου. Καρποφόρο δέντρο και ο ποιητής, που στην περίπτωση του συγκεκριμένης ποιητικής συλλογής μας έδωσε τον δεύτερο καρπό του. Ο δεύτερος καρπός είναι η δεύτερη γραφή, όπως ο Τσαλουμάς αποκαλεί τη μετάφραση 40 ποιημάτων του από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα από τον ίδιο. Με τα παραπάνω, ελπίζω να έχω δώσει έστω και αποσπασματικά κάποια από τα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά της ποίησης του Δημήτρη Τσαλουμά. Το ποιητικό του έργο στο σύνολό του αποτελεί μια τεράστια συμβολή όχι μόνο στα ομογενειακά γράμματα, αλλά και στην εργένη ελληνική γραμματεία μας και αποτελεί περίτρανη ένδειξη πως το σύγχρονο ελληνικό πνεύμα δεν έχει χρονικά και γεωγραφικά όρια, καθώς συνεχίζει μια παράδοση 3.000 ετών. Στη συνέχεια έχουμε απαγγελία ποιημάτων από την κυρία Κατερίνα Κόνστα, ο Μουσαφίρης. Με νυχτικές διπλωμένες σε λεβάντες και για σεμιά, στα σιρτάρια του χειμώνα, σηκώθηκε νωρίς το αγεράκι της άνοιξης να φέρει τον Απρίλη στην πρωτεύουσα. Και περνώντας επαρχίες ολόκληρες, μπαίνει το καημένο ένα πρωί, λερωμένο και αξίριστο, και κάθεται να πάρει καφέ στα τραπεζάκια του δρόμου. Κλιματισμένο χνότο σαν από στόμα κάποιας υπεραγοράς, ρέμα χλωμότατο στο σβέρκο από τους φεγγίτες του διπλανού τυπογραφείου. Αδιάφορο. Μα εγώ το γνώρισα και απόψε θα το καλέσω κοντά μου και ας μουρμουρίζει η κυρά. Θα του νύψω το πρόσωπο στο μικρό μας μπαλκόνι,
Θα μετρήσω πόσο το μερτικό η αστροφεγγιά του νερού της Τάλες, τα αντίκρισμα της φετινής μας χρονιάς. Ο κύριος Δημήτρης Παπαστεριάδης θα απαγγείλει το ποίημα Αντιγόνη. Θυμάμαι τον περήφανο χειμώνα της ματιάς σου, την ώρα που σε φέρναν άκλαυτοι και πιάνναν οι ακαμάτες τις πόρτες των καπηλιών. Μα δεν ήξερα πως ήσουν εσύ. Το μυρολόγι σου το διάβασα μόλις σε κάνανε βιβλίο και έτρεξα αμέσως, τορκίζομαι, και σήκωσα την πέτρα να σου φέρω νερό και να ανάψω το λιχνάρι. Αλλά δεν ήσουν πια, Αντιγόνη. Στο σκότος που σε γύρεψα δεν ήσουν πια. Θα μας απαγγείλει το τελευταίο ποίημα ο κύριος Θεοδόσης Διακογιάννης από τη συλλογή Ταξίδι Α. Το φθινοπορεινό λοιπόν δείπνο του Τσαλουμά ανήκει στην ποιητική συλλογή Falcon Drinking, την πρώτη αγγλική ποιητική συλλογή του ποιητή. Μετά από μια πολύχρονη ποιητική καριέρα στην ελληνόγλωσση ποιήση. Και λέει, μόνο ένα τραπέζι κοντά στο παράθυρο, γυμνό από τις απαρχές του χρόνου. Ένα μαχαίρι, μαύρες ελιές, ένα κομμάτι ψωμί. Το μπουκάλι γυαλίζει θολό στο λυκόφως του φθινοπορεινού ήλιου και στα ανθογιάλι καρσί στο λεβάντε και στο γυαλού τη φούρια το μόνο ρόδο του δίσεκτου χρόνου. Πέρασα τη ζωή μου γυρεύοντας την απλότητα. Σαν πέσει νύχτα μην έρθεις να ανάψεις τα κεριά, το κρασί να κενώσεις. Το δείπνο μου δεν φτάνει για δυο. Την πείνα μου δεν την μοιράζουμε με κανένα. Στο ποίημα αυτό θα πρέπει αμέσως να τεθεί το σκηνικό και το πρόβλημα. Πρώτα το σκηνικό. Πρόκειται για ένα ιδιόρυθμο ποίημα με υποβλητικές εικόνες που αναδύονται μέσα από κάποια μεσογειακή ευαισθησία. Τραπέζι με κρασί, ψωμί και ελιές, δειλινό φως. Και αμέσως μετά το πρόβλημα. Η μοναξιά του ποιητή. Και γιατί όχι, η μοναξιά της ποίησης. Η ποίηση στον καιρό μας περνά δύσκολες μέρες. Δύσκολες μέρες. Κάποτε, όταν ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος λυσομανούσε, ένας μεγάλος φιλόλογος Άγγλος είπε τα εξής: «Πάει πια, στέρεψε, τέλειωσε η τέχνη». Κι όμως, εκείνα τα χρόνια ο Πικάσο έφτιαχνε την Γουέρνικα και ο Νταλή τους πίνακες του. Σας ευχαριστούμε. Μετά από αυτά, θα θέλαμε να γεννάτε εύλογα το ερώτημα τι είναι ποίηση. Ο ορισμός της ποίησης είναι άκρος προσωπικός. Με το δύσκολο και καυτό θέμα, τον ορισμό της, από την εποχή της Αφούς, πολλοί προσπάθησαν να το κάνουν επί ματέω. Κάτι τέτοιο είναι σαν το άπιαστο πουλί, γιατί υπάρχουν τόσοι ορισμοί όσοι και οι ποιητές. Όταν πήρε τον Νόμπελ λογοτεχνίας ο Γάμα Σεφέρης, 1963, τον είχε φέρει στη Θεσσαλονίκη ο Λίνος Πολίτης, ο καθηγητής της φιλοσοφικής. Σε μια συνάντηση με τους φοιτητές της φιλοσοφικής, στη φοιτητική εστία του Εθνικού Ιδρύματος Βασιλεύς Παύλος, ο Σεφέρης ερωτήθη: «Τι είναι ποίησης για σας, κύριε Σεφέρη?» Απάντησε με την απλούστατη και λακωνική στον ορισμό της λέξης: «Ποίημα». Και εξήγησε ευθύς αμέσως πως η ποίηση από το ποιέο ποιό είναι κατά 80% δουλειά και κατά το υπόλοιπο 20% έμπνευση. «Όλα τα άλλα είναι απλή ορισμολογία για να βρισκόμαστε σε κουβέντα», συμπλήρωσε. «Όμως πάντα αξίζει ένα ταξίδι στους άβατους κόσμους της ποίησης και του τι είναι αυτή. Αλλιώς η ζωή, η τέχνη γενικά,
δεν θα είχαν νόημα. Πάντα καλά. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε ένα δεκάλεπτο απόσπασμα από τη βράβευση του ποιητή Δημήτρη Τσαλουμά από τη Δήλε το έτος 2015 στην Αθήνα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Η ποιήση του Δημήτρη Τσαλουμά, βαθιά φιλοσοφημένη και στοχαστική, είναι πηγαία. Διαθέτει έντονο το λυρικό στοιχείο και παρά τον συναισθηματισμό που τη διατρέχει, ο ποιητής είναι ρεαλιστής, είναι γήινος. Οι πολιτικές, οι ανθρώπινες ιδέες του διαποτίζουν τους στίχους του βαθιά. Το περιεχόμενο της ποιησής του έχει ένα εύρος. Εμπλουτίζεται όχι μόνο από τα προσωπικά του βιώματα, αλλά ακόμη και από αυτά τα αιτούμενα και τους στόχους της παγκόσμιας κοινωνίας. Είναι ένας ασύνορος ποιητής. Τον ενδιαφέρει ο ουμανισμός. Η θέασή του είναι ουμανιστική σε ατομικό επίπεδο. Πρέπει ο άνθρωπος να έχει αρχές και αξίες, να μένει πιστός στον εαυτό του και στον προορισμό του. Στα ενδιαφέροντα της ποιησής του βρίσκονται η αξιοπρέπεια και η ελευθερία του ανθρώπου. Η βούλησή του να παλέψει για την ελευθερία του, γιατί κανένας δεν του τη χαρίζει. Υπομονή, αδελφοί, υπομονή. Στις τέσσερις γωνιές της οικουμένης στέκουν ακίνητη φρουροί. Η σάρκα του βρέφους σφαδάζει. Τα σημεία στον ουρανό επιμένουν. Ακόμα μια στροφή οποκλίας. Ακόμα μια προσπάθεια ο νυχτήρας και θα ανάψουν οι κομήτες στους απάνω ουρανούς. Και τότε θα αντριωθεί το σίδερο στην καρδιά και θα σκύψει ο άνθρωπος μες στο πηγάδι του φόβου. Ο Δημήτρης Τσαλουμάς βίωσε την αυστραλιανή πολυπολιτισμική περίοδο της δεκαετίας του 70 και σε αυτήν ακριβώς τη φιλοσοφία της πολυπολιτισμικής κοινωνίας των ανθρώπων κινείται αλλά και στηρίζει και τον πλούσιο ποιητικό του λόγου. Στο ύφος του διαπιστώνει κανείς τα στοιχεία της ειρωνίας, της παροδίας και του αυτοσαρκασμού. Ο ίδιος, μιλώντας για την ποίησή του στο περιοδικό της Αυστραλίας Ματόιν τον Δεκέμβριο του 81, υποστηρίζει ότι δεν ενδιαφέρεται να εντυπωσιάζει με τους στίχους του, να εξομολογείται ή να εφιολογεί και να κάνει λογοπαίγνια. Και συνεχίζει. Προσπαθώ να ξεπεράσω το προσωπικό στοιχείο, να βγω έξω από το πετσί μου, να αποστασιοποιηθώ. Προσπαθώ να προσδώσω στο ποίημα ένα γενικότερο χαρακτήρα που να ξεπερνά τα σίγουρα των δικών μου καθαρά προσωπικών εμπειριών. Αποστασιοποιούμε για να κατανοήσω το άμεσό μου περιβάλλον. Δημιουργώ μια προοπτική. Δεν είναι ένα είδος φυγής. Απλώς παίρνω την ιδέα έτσι όπως την έχω συλλάβει, τη βάζω πάνω στην παλέτα και τη δουλεύω όπως ένα ζωγράφος. Χωρίς μεροληψία. Χωρίς να εμπλέκουμε παρά όσο χρειάζεται για να γίνει η εμπειρία πιστική. Πρέπει να βάλεις τον προσωπικό σου εαυτό μέσα. Αυτό δεν το αρνούμε. Αυτή η αποστασιοποίηση την οποία ο Τσαλουμάς έχει ενστερνιστεί και έχει ενσωματώσει στην ποιησή του είναι κάτι που, όπως λέει η Ελένη Νίκα, το συναντά κανείς σε προγενέστερους ποιητές όπως ο Τόμας Έλιοτ, ο Φλόμπερ και άλλοι. Μια ενδιαφέρουσα πτυχή στην ποιησή του Τσαλουμά είναι η σχέση της με τη μουσική και τη μουσικότητα, για την οποία μας μίλησε ο κύριος Ίσυχος. Αντλώντας στοιχεία από τη σοβαρή μελέτη του καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης, Μη Αλφα Σοφοκλέους, πληροφορούμαστε ότι ο Λέριος ποιητής από πολύ μικρός ήθελε να γίνει μουσικός, γι' αυτό και διδάχθηκε βιολί, καθώς και ιστορία και θεωρία της μουσικής. Τα παιδικά του ακούσματα στο νησί της Λέρου ήταν οι ιταλικές μπάντες και ορχήστρες με τα εμβατήρια και άλλα μουσικά κομμάτια που έπαιζαν στις δημόσιες εκδηλώσεις, όπως επίσης και τα δωδεκανησιακά τραγούδια με βασικά όργανα, τη λύρα, το βιολί, το λαγκούτο, το σαντούρι κλπ. Διαπιστώνει κανείς ότι πράγματι η ποίησή του έχει συχνές αναφορές σε μουσικές φορολογίες, ενώ συναντούμε λέξεις, ρυθμούς και εικόνες που μόνο ένας καλός γνώστης της μουσικής θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει. Άφησα για την κατακλείδα τον διδακτισμό, ο οποίος φαίνεται να έχει σημαντικό ρόλο στο ποιητικό έργο του Τσαλουμά και που τις περισσότερες φορές λειτουργεί ειρωνικά ή ακόμη και σαρκαστικά. Αυτός λοιπόν ο ρόλος του δασκάλου για 24 ολόκληρα χρόνια στα αυστραλιανά σχολεία, όπως εκείνος τον αισθάνονταν, δεν μπορούσε παρά να αποτυπωθεί και στην ποίησή του.
Πράγματι, απολαμβάνει κανείς τον δάσκαλο, τον εκπαιδευτικό των παιδιών, τον διδάχο, όταν παραδείγματος χάρη γράφει στο ποίημα τον Αυλή. Με ρωτάς πού σπούδασα να στείλεις το παιδί σου. Το σκέφτηκα και θα σου πω, αλλά να πάει πρώτα σε σχολείο με δασκάλους. Εδώ ο ποιητής υπονοεί πως αφού με ρωτάς, θα πρέπει πρώτα να πάει ο μαθητής στο σχολείο να τον στραβώσουν οι δάσκαλοι και ύστερα να πάει να μάθει από την ίδια τη ζωή όπως έμαθε και ο ίδιος ο ποιητής. Διαβάζομαι επίσης στο ποίημά του η επιδοκιμασία. Γράφεις πως σκέφτεσαι να στείλεις το γιο σου στην ξενιτιά. Λοιπόν να το στείλεις. Φτάνει να τον εμάθανε σωστά τα γράμματα στα σχολεία. Και σε αυτό το ποίημα η φιλοσοφία του πρώην δασκάλου είναι η ίδια. Υποτίθεται πως σε στραβώνουν στα σχολεία. Του ζητιέται λοιπόν η συμβουλή αν θα πρέπει ένας γονιός να στείλει το παιδί του στη ξενιτιά. Και εκείνος απερίφραστα θα του πει να το πράξει. Φτάνει να τον εμάθανε σωστά τα γράμματα στα σχολεία. Γιατί αν τον στραβώσανε, περιτέλει και να τον στείλει. Χαΐρι και προκομή δεν πρόκειται να κάνει. Και όλα αυτά στην ουσία στρέφονται κατά του ίδιου του ποιητή ως δασκάλου, αφού δάσκαλος ήταν και εκείνος, μια ζωή στη μακρινή ξενιτιά. Ηρωνία λοιπόν και σαρκασμός. Δύο έννοιες αναπόσπαστα δεμένες με τον Δημήτρη Τσαλουμάκη και το έργο του. Και ακόμα περισσότερο αυτός ο σαρκασμός. Ο ίδιος εξομολογείται πως αρέσκεται να κάθεται τα καλοκαιρινά απογεύματα στο μπαλκόνι του πάνω από το γυαλό, στη Λέρο, για να γράφει ή να διαβάζει ή απλώς να ρεμπάζει και ακόμα να κοροϊδεύει τον εαυτό του. Αν θέλουμε να αντιληφθούμε ξεκάθαρα αυτόν τον διδακτισμό του πρώην δασκάλου να διαχέεται μέσα στις ποιητικές του γραμμές, ο καλύτερος τρόπος είναι να διαβάσουμε ένα από τα σημαντικότερα ποίηματά του με τον τίτλο «Παρένεση», γραμμένο εκεί στη μακρινή χώρα τον Απρίλιο του 2011, αδημοσίευτο πιστεύω, αλλά που όμως επικαλείται τον μπροστινό του μπαλκόνι πάνω από το γυαλό, εδώ στην αγαπημένη πατρίδα. Είπα να έρθω και πάλι να συντοφεύσω τους ρεμβασμούς σου το απόγευμα στο μπροστινό σου μπαλκόνι πάνω από το γυαλό, μόνο που τη μουρμούρα σου πια δεν την μπορώ. Κανένας δεν σ' αδίκησε, ούτε και σου χρωστά. Μου το πες ο ίδιος πολλές φορές σαν πως και ήταν πράγμα να το καφιέσαι. Μάλωνε με τα ρούχα σου όσο θες. Εγώ τα δικά μου τα έχω στα μέτρα μου γραμμένα. Στη θέση σου θα γύρευα να κάνω καμιά δουλειά, κανένα μερεμέτι. Το σπίτι σου, έτσι που πας, θα καταδύσει ρημάδι. Από τη μούσα σου μην περιμένεις προκοπή. Αυτή πια ξενοήστηκε και ξεφωνίζει τώρα με στα μικρόφωνα, λες για να διώξει από σικιά κουρούνες. Σαν παλαβή με στο βαθύ χρώμο φως, εκεί όπου δονούνται τούμπανα και κρεμαστές φθάρες, φορχούνται το δερβίσικο τα φιονισμένα νιάτα. Ο Έλληνας καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Τσάρλς Σταρ, Γιώργος Καναράκης, έχοντας μελετήσει εκισταμένος το έργο του Δημήτρη Τσαλουμά, θα γράψει πως ατενίζοντας την ανωνυμική του πορεία, δεν εκπλήσεται κανείς, γιατί η πορεία αυτή δεν είναι μια απλή διάθεση, αλλά ένα συνεχές πόντισμα και ένα ολόψυχο δόσιμο στο νόημα της τέχνης. Παίρνοντας αφορμή από το ποιητικό έργο του ο γιος του Κυρσακή, ρωμαϊκό παραμύθι για προχωρημένα παιδιά, προηγουμένου το 1976, εμείς θα υποστηρίζαμε πως ο Δημήτρης Τσαλουμάς είναι ένας μεταμοντέρνος ποιητής και θα λέγαμε από τους πρωτοπόρους, αφού όταν γράφτηκε το συγκεκριμένο έργο, ο τρόπος γραφής της μεταμοντέρνας ποιήσης δεν ήταν ούτε καν ακόμη γνωστός. Ένας άλλος αγαπημένος τρόπος γραφής στον Δημήτρη Τσαλουμά που χρησιμοποίησε σε παλαιότερα ποίηματά του, όπως παραδείγματος χάρη στο «Επιστολή Ρωμαίου Στρατηγού», είναι ο ιταλικός ενδεκασύλλαβος, στον οποίο η τελευταία συλλαβή μιας παροξύτωνης λέξης στο τέλος του στίχου δεν λογαριάζεται, δίνοντας έτσι μια αφάνταστη ευκινησία στον στίχο, κάνοντάς το να μοιάζει με τον πεντάμετρο στίχο του Σέξπιρ. Είναι αλήθεια πως ο Δημήτρης Τσαλουμάς δεν απόσπασε εύκολα και αβρόχης ποσή τόσες τιμητικές διακρίσεις και βραβεία κρατικά σε μια τόσο μεγάλη χώρα και πληθυσμιακά και γεωγραφικά. Χρειάστηκε να περάσουν χρόνια πολλά, αλλά και να χυθεί πολύ κριτικό μελάνι των εκεί αγγλόγλωσσων και ελληνόγλωσσων ειδημόνων για να έρθει η στιγμή της καταξίωσης και της επιβράβευσης. Τίποτε δεν σου χαρίζουν σε χώρες όπως η Αυστραλία. Αυτό που τώρα μέλει να γίνει στον Δημήτρη Τσαλουμά
είναι να αναγνωριστεί και στην πατρίδα του. Και αν του πρέπει, να τιμηθεί. Θα πρέπει να τονίσουμε με ιδιαίτερη προσοχή, όπως άλλωστε σημειώνει και η Ελένη Νίκαν, πως πλην ελάχιστων και σύντομων κριτικών σημειωμάτων από τον Πανεπιστημιακό Μιχάλη Μερακλή και τον συγγραφέα Τηλέμαχο Αλαβέρα, ουδής άλλος κριτικός της λογοτεχνίας ή περιοδικό λογοτεχνικό έχει ασχοληθεί στην Ελλάδα με το τεράστιο ποιητικό έργο του Δημήτρη Τσαλουμάτου. Μήπως θα πρέπει κάποτε να κατανοήσουμε ότι όταν γεωγραφούμε τον εκτός ελληνικών συνόρων ελληνισμό, εκείνον δηλαδή της διασποράς των Ελλήνων, θα πρέπει τουλάχιστον να χαρτογραφούμε σε ένα πολιτισμικό άτλαντα τους αναγνωρισμένους πρεσβευτές των ελληνικών γραμμάτων, την ελληνική διασπορά, και να τους αποδίδουμε τα πρεσβεία από τους αρμόδιους και που οι μητριές καινούργιες πατρίδες τους απλόχερα τους έδωσαν. Θα κλείσω αυτή την προσέγγιση στον ποιητή Δημήτρη Τσαλουμά σε έναν ποιητή που ξέρει καλά να τιμά την πατρίδα του στη μακρινή Αυστραλία και ας μην τον τίμησε εκείνη ποτέ μέχρι σήμερα, με ένα από τα πιο αγαπημένα του ποίηματα, το οποίο μάλιστα ο σπουδαίος κριτικός ποιητής και πανεπιστημιακός καθηγητής Τζον Λούκας αγαπά, όπως λέει, ιδιαίτερα. Κατηφορίζοντας την πλαγιά της φθήνουσας εποχής σε φως από ρετσίνη και κρούσταλο γυαλί, σταμάτησα λίγο ψηλότερα από τον ήλιο που βασίλευε πάνω από τα λόνι και ένα σπιτάκι φτωχικό, παντζουρωμένο κέριμο. Να λοιπόν, είπα, να του ψωμιού η αρχή. Και κάθισα στην πέτρα να μελετήσω τ' άλογο με τα δεμένα μάτια που τύλιγε κουβάρι αλίπητο το νήμα δίχως άκρη της σκοτεινιάς του. Ύστερα νύχτωσε και μέσα στο σπίτι φέξανε φώτα και ακούστηκαν λαγούτα, μουσικές και γιορτινή κουβέντα. Άγγελοι με λαγίδια βγήκαν γελώντας στην αυλή. Τα σάνταλά τους τρίζανε σαν απαφορεσιά και πόσο ωραίες οι μορφές τους, οι γραμμένες πτυχές στα μετάξια τους. Το δείπνο μου βλογήθηκε. Όμως δεν είναι σωστό η εποχή της σποράς να γίνεται θέρος. Και βούρκωσαν τα μάτια μου κοιτάζοντας το ζώο των αγγέλων να κυκλοφέρνει στο σκοτάδι του θύμισες τυραννικές απ' τη βοσκή του στα επουράνια. Βοήθα το Χριστέ μου, σκέφτηκα, και τίναξα τη χαρουπιά. Κι όλα μου τα χωράφια τα βλυχά γίναν παχιά λιβάδια, με το τριφύλι ψηλά ως το γόνατο, σποριές λιγνό κριθάρι. Κάτω από το παραθύρι μου είδα καριές τα μήλα να ρογολάν τη ρεματιά και απεπαρηγορήθηκα. Τα λόνι κάτω γεμάτο φεγγάρι και οι τρεις αγαπημένες μου οι λιγερομεσάτες με τα φουστάνια ανάσκουμπα και μαυρομαντιλούσες σιγομουρμούριζαν ένα σκοπό, λιχνίζοντας του φεγγαριού τη σκόνη. Ένας αγέρας και ένα κυπαρίσι βογκούσαν ήσυχα ολονυχτής. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ο Δημήτρης Τσαλουμάς δεν είναι πια αυτό το κάτι που μας έλεγε. Είναι εδώ και στέκει ανάμεσά μας, γι' αυτός και η ποίησή του. Και είναι ευτυχής η γλώσσα μας που έχει έναν τέτοιο ποιητή. Αυτό που χρειάζεται και πρέπει είναι εμείς να τον σηκώσουμε όσο μπορούμε ψηλότερα, πάνω και πέρα από το Δεκάνησα, πάνω από την Ελλάδα, εκεί που του αξίζει και του πρέπει, όπως τον σήκωσε ψηλά η δεύτερη πατρίδα του, η μακρινή και φιλόξενη Αυστραλία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη που μας έκανε κοινωνούς σε όλο το εύρος του έργου του Δημήτρη Τσαλουμά, καθώς και την κυρία Ευδοκία Βουβάλη για την τόσο ευαίσθητη απαγγελία των ποιημάτων του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα τα συνεργαζόμενα για τη σημερινή εκδήλωση σωματεία της Πανελλήνιας Ιωσιτεωρίων, της Ομοσπονδίας των Δεκανησιακών Σωματείων, η στέγης γραμμάτων και τεχνών Δωδεκανήσου, του πνευματικού ομίλου κόων φοιτητάς και της Δωδεκανησιακής Ιστορικής και Λογογραφικής Εταιρείας, θέλουν να τιμήσουν τον κύριο Τσαλουμά με μια αναμνηστική πλακέτα για τη σημερινή εκδήλωση. Παρακαλώ τους εκπροσώπους των σωματείων. Τώρα, θέλετε να έρθουμε, τι θέλετε να κάνουμε, θα πάμε μέσα.
Είναι πολύ ώρα. Ελάτε από εδώ για να βγάλουμε. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είσαστε εδώ κοντά μας απόψε. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για σας. Είναι το λιγότερο. Πολύ ωραία, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλετε να πείτε λίγα λόγια ή κάποιος από την οικογένεια. Τι να σας πω, ρε παιδιά, είμαι ζαλισμένος. Να είστε καλά. Σας εύχομαι να είμαι καλά. Καλά που με τιμήσατε. Τα θεωρώ μεγάλη μου τιμή, πράγματι, μεγάλη μου τιμή. Είναι καλό. Αυτά μου που μιλάνε σε διάρκεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ σας ευχαριστούμε. Προς την κύριε Τσελούμα, έχω μια μικρή δεξίωση πίσω. Μπορείτε να κάποιος από την οικογένεια θέλει κάτι. Όχι, δεν ξέρω. Θέλει κάποιος που θέλετε. Είναι κάτι. Ναι, ναι, θέλετε κάτι. Ναι, θέλετε. Έλα, έλα, έλα. Κώστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα να προσθέσω κάτι στην ομιλία. Μισό λεπτό, δεν τελειώσαμε, σας παρακαλώ. Έχει ασχοληθεί ένας εκδότης εδώ, ο κύριος Πατήλης ο Γιάννης, από το περιοδικό Πλανόδιον και έχει εκδοθεί η δίψα από αυτό το περιοδικό. Αν θέλετε, μπορείτε να το βρείτε ίσως. Τι άριθμος ακόμα, ποιος από άριθμος, τον κύριο Πατήλη. Ποιος άριθμος είναι το περιοδικό? Δεν θυμάμαι. Αλλά θα μπορείτε να το βρείτε και στο site. Είναι πάρα πολλά τεύχη, θα καταλάβω. Ναι, θα το βρω. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε όλοι. Θα συγχωρώ τους διοργανωτές. Θα συγχαρώ επίσης τον καλό μας συμπατριώτη. Είναι μια ευκαιρία. Είναι μια ευκαιρία οι συνδιοργανωτές της απόψινής βραδιάς να σηκώσουν τον Δημήτρη Τσελουμά πάνω από τα Δωδεκάνησα στην Ελλάδα που ανήκει. Μπορούμε να κάνουμε μια πρόταση στην Ακαδημία Αθηνών. Κύριε καθηγητά, κύριε Σκανδαλίδη, συντάξτε μια πρόταση. Τα σωματεία που είναι και οι φορείς που συνδιοργανώνουμε απόψε αυτό, να το προτείνουμε στην Ακαδημία. Η βράβευση είναι βεβαία. Να είστε καλά, κύριε Τσελουμά. Φίλους, περιμένουμε διανοουμένου, οι οποίοι ήρθαν ακριβώς για την εκδήλωση αυτή, την παρακολουθήσουν. Επικεφαλής είναι ο κύριος Ελευθερίου Γιώργος, μέρος της τοπικής αυτοδιοίκησης της Ρόδου, στελεχός και πολλά χρόνια, και φαίνεται ακόμη φίλοι του και συνεργάτες. Καλωστόρισμα δεν έγινε. Αλλά ειλικρινώς εγώ χαίρομαι που σας βλέπω εδώ στο Ιπποκράτειο ίδιο. Για να ακούσετε το Τσελουμά και να τα πείτε κάτω στους Ινδιακούς, δεν είστε μόνο Ινδιακοί που έχετε να πείτε στα γράμματα και τις τέχνες. Ο Τσελουμάς, τι ήταν ο Τσελουμάς? Λένε ήταν αριστερός. Πότε? Το 52. Δύο χρόνια μετά την λήξη του εμφυλίου πολέμου, αυτής της τραγωδίας. Για να φύγεις τότε μύρο και να πας εκτός Ελλάδος ως μετανάστης, έπρεπε να πάρεις χαρτί ότι εγκρίνεσαι. Και χώρες όπως η Αυστραλία, με φόβο για τους εισερχομένους, έκαναν αυστηρά εξέταση. Ποιος θα έρθει στην Αυστραλία? Ποιος είναι αυτός που θα μεταναστεύσει? Έφτιαξαν λοιπόν μία επιτροπή που λέγεται το ΔΕΜΕ, Διακυβερνητική Επιτροπή Μεταναστεύσεως, η οποία λειτουργήσε πολλά χρέη. Ο αδερφός μου Ντάσου, για να πάει στην Νότια Αφρική, εξετάστηκε από τη ΔΕΜΕ. Πλην
άλλων αφρικανικών χωρών, όπως το Κόγκο καλή ώρα, που δεν είχε μεγάλη αγωνία και αυτά τα πράγματα τα μετάχαμε, υπόλοιπες χώρες, ο Τσαλουμάς. Το είπες, άρρωστε εσύ, δειλά-δειλά, παλαιός χωροφύλαξης. Τον βοήθησε η χωροφυλακή, δώσε το μαγικό χαρτάκι τότε, είσαι κατάλληλος για να περάσεις και να πας στην Αυστραλία. Η Αυστραλία είχε μεγάλο φόβο των κιτρίνων. Τον έχει ακόμα. Να κατέβουν οι Ιάπωνες, Κινέζοι κυρίως. Εκεί πρωτοοργανώθηκε η αντίληψη της Multicultural Society που λέμε και στον Αμπάβη. Η πολυπολιτισμική κοινωνία. Για να τους κάνει αχταρμά ποιους. Τους αγγλικής προελεύσεως, τους ελληνικής που έφερνε και τους Ιταλούς αρχικά. Τρεις ήταν. Οι ντόπιοι ήταν οι Μαωροί. Μας είχαν φέρει και εδώ οι Εγγλέζοι μετά την απελευθέρωση. Μαζί λοιπόν με αυτούς και τους Νέους Ιρλανδούς έγινε το μείγμα με το φόβο των κιτρίνων ορισμένες βόρειες επαρχίες επλούτησαν, μεταξύ των οποίων και τον Ντάρουιν. Πώς επρόκωσαν οι καλύπτοι του Ντάρουιν. Πήγα σε μια περιοχή που η Αυστραλία έδιδε χρήμα. Αναπτυχθείτε εκεί για να μην έρθουν και τα λάμπουν το κενό οι βόρειοι. Και έτσι ανεπτύχθη η όλη διαδικασία. Για την ποιήση όμως, λίγα λόγια γινόντουσαν. Οι δε Αθηναίοι συμπεριφέρθηκαν, φαίνεται, στον Τσαλουμά, ότι κάμασταν τον Καβάθι. Ανέβηκε ο Μέγας Καβάθης στην Αθήνα, κανείς τον πυρίδησε. Αν δεν έπαινε στο κύκλωμα των Αγγλέζων διαρωγμένων, κανείς ίσως να μην τον ήξερε μετέπειτα. Είχα την τύχη να παρακολουθήσω μια συνεδρίαση στην Ακαδημία Αθηνών με θέμα πολιτική και ποίηση. Ήταν εκεί η Δημουλά, Θεοδόση, ήταν ο Θανάσης ο Βαρτινός και η τετελέσσα πρόεδρος της Βουλής Γιάννα Μπενάκη. Η πολλή ακαδημαϊκή ήταν κατά του κοινοβουλίου, το ότι το κοινοβούλιο ήταν στεγνό από ποίηση. Ποιος δεν ασχολείται με την ποίηση. Οπότε η Μπενάκη ανέφερε διάφορα. Μα τι λέτε. Ο Γιάννης ο Κουτσοχέρας που συνδέεται με το Ίδρυμα. Τα λέω καλά. Συμβολεογράφος, ο αδερφός του. Συνέταξε το καταστατικό του Ιδρύματος. Ποιητής ο Γιάννης. Από αυτόν μάθαμε τα διάφορα στη Βουλή, μεταξύ των οποίων και το εξής. Τι είπε ο τελευταίος που εμνημόνευσες, τι είναι η ποίηση. Ξεφέρεις. Χτίσιμο. Έτσι. Από το ποιό. Έτσι. Και τώρα μου δίνεις, Υπουργέ μου, συγγνώμη που θα σε διακόψω. Ένα λεπτό, μία άνω τελεία, να καλωσορίσω και εγώ τους Ρόδιους αδελφούς μας και συμπολίτες μας και να τους πω ότι και αυτοί έχουν ένα ανάλογο Ρόδιο ποιητή, το Βαρέλι, ο οποίος και αυτός είχε την ίδια τάξη, τα ίδια με τον Τζαλουμά. Και αυτός δεν αναγνωρίστηκε από το Αθηναϊκό κράτος. Τελειώνω. Μεταξύ των ποιητών ανέφερε λοιπόν κάποιον ή κανείς από την Κύπρο εδώ. Δώσει που είναι έκανα. Από την Κύπρο. Το όνομα αυτού Τεύκρος Ανθίας. Ξεντικός ποιητής. Εγώ τον εγνώρισα, φτωχός, κακομύρης. Κοιμόταν κάτω στα υπόγεια της Ομόνιας. Πώς υπέγραφε. Για να το συνδέσω με την ποιητή. Ένα μας υπογραφή. Ταύτα πεποίηκεν Τεύκρος Ανθίας, ποιηταρούδιν νηστικόν, παιδίν της αληθείας. Το πεποίηκεν από το κτίζω. Αληθεία από το άλλες αλήθειες, της περιπλάνησης. Αν δεν περιπλανήσεις, δεν διαλύπωσες. Αν δεν περιπλανήσεις, δεν δημιουργείς. Έτσι και ο Λεριός πήγε στην Αυστραλία, περιπλανόμενος και ανεδείχθη. Και μας υπερηγείται για την εκδήλωση.